Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στα 9 λεπτά και μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα. Και όχι μόνο, βέβαια. Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, μια μουντιαλική εκπομπή θα λέγαμε. Έχοντας κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος αύριο αναχωρεί για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής Αιγύπτου εν ώψη του Μουντιάλ που θα γίνει στα γήπεδα της Ρωσίας. Δεν είναι ο Μοχάμετ Σαλάχ, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ούτε, ούτε ο Άμπρ Ουάντα. Ούτε ο Ουάρδα, ο Αρουντιμπιντάι. Λοιπόν, είναι όμως ο άνθρωπος τον οποίο ακούει ευλαβικά ο Μοχάμετ Σαλάχ στις προπονήσεις της Εθνικής Αιγύπτου όσον αφορά την εγκύμνασή του. Και φυσικά μιλάμε για τον Αντώνη Σαριόγλου, ο οποίος λίγο πριν αναχωρήσει και ενώ έκανε τις βαλίτσες του εκεί πέρα με την εξαιρετική σύζυγό του για να ετοιμαστεί για το... Δεν έχεις ανοίξει βαλίτσα ακόμα, Κλειστή είναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθες, έτσι. Έχεις, το έχεις κάνει ξανά αυτό εδώ πέρα ή... Πάρα πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Επί εποχές άρισε. Στα δικά μας χρόνια, Αντώνη μου, έτσι, έτσι. Στα δικά μας χρόνια. Λοιπόν, θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Σαριόγλου, λοιπόν. Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμα την... Μετά. Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμα τη διάρκεια που θα κάτσει μαζί μας. Εγώ του είπα, αν θες κάτσει και μετά τις 12, να το πάμε σε ρί. Αλλά έχει να ετοιμαστεί και ο άνθρωπος για ταξίδι. Θα πούμε πολλά, θα μιλήσουμε κυρίως για Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε βέβαια και για άλλα ζητήματα, γιατί ο Αντώνης Σαριόγλου δεν είναι μόνο γυμναστής Εθνικής Αιγύπτου. Τον έχουμε γνωρίσει ως στέλεχος του Άρη, ως στέλεχος του Ηρακλή, ως στέλεχος της Βέρειας. Είναι γενικότερα μια από τις γνώριμες φιγούρες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα από τα πολύ καλά παιδιά τα οποία έχω γνωρίσει εγώ τουλάχιστον. Τα λέω καλά. Εγώ και ο Πλούταρχος. με μπόλικο χιούμορ, όπως θα διαπιστώσετε, μέχρι την. Όπως θα διαπιστώσετε στην διάρκεια της εκπομπής. Αλλά αρχικά, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο και πούμε για το Μουντιάλ, πούμε για τον Κούπερ. Καταρχάς, μην είσαι σφιγμένος και μην είσαι τέτοιο. Όχι, θέλω να δείξω ότι έχω σφίξει εδώ στήθος. Δικέφαλο, τρικέφαλο, τα πάντα όλα. Και εγώ. Εδώ πέρα εκπομπή. Θα πάω στο Survivor. Θα πάω στο Survivor. Εσύ πλάκα, φίλε, μια χαρά θα μπορούσε να πας και να βγεις και στο τελικό. Σε σχέση με κάτι άλλο που κοιλιάδες εκεί πέρα. Καταρχάς, η εκπομπή, θα ξέρεις, δεν είναι η κλασική δημοσιογραφική ξύλινη εκπομπή. Και να ήταν, δεν θα σ' άφηνα να την κάνεις. Αυτό ακριβώς. Είναι μια ποδοσφαιρική εκπομπή, χαλαρή. Μια παρέα, παιδί που έχουμε κάνει 10-12 εδώ πέρα και λίγους μήνες με τον Θανάση. Και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Προσπαθώντας αποφύγουμε τη θλιβερή ελληνική πραγματικότητα πολλές φορές. Δεν μας επιτρέπεται κάποιες φορές. Όποτε μπορούμε όμως, το προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε για αυτά. Κάποια στιγμή στην κουβέντα νομίζω θα τεθεί και το ζήτημα το γιατί με πολεμάς τόσο πολύ για τις μπασκετικές μου ικανότητες. Ξέρεις, θα εστίαζα εκεί. Πιστεύω ότι θα εστίαζε εκεί πέρα. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Γιατί πολεμάς και ζηλεύεις το μπασκετικό μου ταπεραμέντο. Πριν πάμε όμως, ρε φίλε, σε όλα τα άλλα. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Και κυρίως τον Αντώνη Σαριόγλου τον ξέρουμε από τον Άρη, τον Ηρακλή. Και όταν πολλές φορές τον καλούμε γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά του στη μετάφραση ενός Λατίνου ποδοσφαιριστή που, παρά το πόστο το οποίο έχει, παρά την πορεία που έχει στο ποδόσφαιρο, πάντα είναι θετικός και πάντα είναι δίπλα μας όποτε τον χρειαζόμαστε. Ποιος είναι, ρε φίλε, ο Αντώνης Σαριόγλου? Πότε ξεκίνησε να ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Πώς μπήκε στο ποδόσφαιρο? Πώς προέκυψε ο Άρης? Πώς γίνανε αυτό που λέει? Πώς γίνανε αυτό που έλεγε και ο τέτοιος? Δηλαδή, πες μας λίγο αυτό. Σώδο, ναι. Πού γεννήθηκε, σε το ένα, το άλλο? Α, εσύ θες το κουβάρι από τα γουρίνια. Από την αρχή θέλω να το πάρω. Από λατινική αφημία και τα λοιπά. Πόσο ζήγιζες. Πάντως ζήγιζα περίπου όσο και τώρα, όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο. Έχω έρθει Ελλάδα το 1990. Γεννήθηκες από Βενεζουέλα. Γεννήθηκα Καράκας, η μητέρα μου είναι από εκεί, ναι. Ο πατέρας μου Έλληνας. Και το 90 μετακομίσαμε στην Ελλάδα. Έχει ξαναπάει καθόλου? Όχι. Καθόλου. Και θα γιατί εμένα αυτά τα μέρη μου ακούγονται πολύ εξωτικά. Δηλαδή, έτσι, κάτι Καράκας, κάτι Μπογκοτά, κάτι τέτοια μέρη. Όντως είναι, αλλά πλέον δεν είναι για να τα επισκεφτείς. Ναι, δυστυχώς. Επικίνδυνα πολύ. Όχι, πάρα πολύ. Η Βενεζουέλα έχει αλλάξει άρτινα από τότε που έφυγα εγώ. Ναι, ναι. Δηλαδή, τότε φαινόταν η αλλαγή και γι' αυτό το λόγο έχει ξεφύγει η κατάσταση λίγο τα τελευταία χρόνια. Αυτό ακριβώς. Έχει ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει εκεί οι άνθρωποι, οι κυβερνήσεις, όλα. Έχω τις αδερφές της μητέρας μου. Ναι. Και τα ξαδέρφια μου, αλλά εντάξει, επαφή ελάχιστη. Σε τι ηλικία έφυγες από εκεί? 9 χρονών. 9 χρονών. Άρα πρόλαβες εκεί πέρα, έκανες λίγο. Ναι, εντάξει, μέχρι τρίτη δημοτικού. Ναι. Μετά ήρθαμε μόνιμα Ελλάδα, Κοζάνη. Κοζάνη, όχι Θεσσαλονίκη. Στο Ροδίτη. Ναι. Οι ρίζες του μπαμπά, το χωριό μας. Μάλιστα. Το 2000 ήρθα και εγκαταστάθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο, Τεφά. Είμαστε και συνάδελφοι. Ναι, και από το. Είμαστε αμέσως σε δύο τεφατζίδες. Ακριβώς, ναι. Απλά εμένα δεν με έλεγες και υπόδειγμα.
φοιτητή, αλλά δεν πειράζει. Καλά τα πήγαμε, τελείωσα, ναι. Αποφύτησα, πήγα φαντάρο. Εντάξει, κοίταξε, η μετέπειτα πορεία σου είναι πολύ καλύτερη. Καλά, μην μα πει που πήγα έτσι. Όπως και να έχει, από το 2000 και μετά είμαι εδώ, είμαι Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πιο πολλά χρόνια Θεσσαλονίκη παρά Κοζάνη. Πόσο μήνες έκανες φανταρικό? Έκανα εξάμηνο. Γιατί είμαστε πέντε αδέρφια. Υπηρετήσαμε τρεις άντρες. Μην πείτε ότι είμαι κανένα βίσμα και τέτοια. Μέχρι και αυτό σε κάνει περισσότερο από μένα. Εγώ έκανα τρεις στην Κύπρο. Επειδή είναι η μάνα μου από εκεί. Και με κράζουν εδώ πέρα επειδή πήγα συγκεκριμένο στην Κύπρο. Κοίτα, δεν τρέπεσαι που το λες. Αν έδειξε στο βίντεο πόσο τάρι βολέ με σαντάλια και τρίμηνο που έκανε πολύ ήταν αφού δεν σε βγάλανε γιώτα πέντε. Είναι βάνε παπούτσι πάνινο. Δηλαδή πονάτε. Μην επιμένει. Πονάτε επειδή εγώ σου δεν τραμάνετε. Έχει μείνει εικόνα. Είναι σαντάλια, λαστιχένια. Απαγορεύεται να πιάνει μπάλα του μπάσκετ. Εσύ που έχει μεγαλώσει με εικόνε γκάλι. Γιαννάκη και μετέπειτα. Δεν του πρόλαβε. Μάριο Μπόνι. Μπόνι πρόλαβε. Χάρο Τέλη, Αγγελίδη, Λιαδέλη, ω παιχταράδε και πα και σουτάρει με σαντάλι και το κοινοποιεί κιόλα και δεν τρέπεσαι. Ένα παρατεταμένο φεγγάρι ο Αντώνη με έκραζε δημόσια στα social media επειδή εγώ ανέβαζα φωτογραφίε από τι εμπειρίε μου στα γήπεδα του μπάσκετ, ρε παιδί μου, στι Αλάνε εκεί, στα τοπικά γήπεδα μπάσκετ, στο τσιμέντο που έπαιζα, ρε παιδί μου, και με έκραζε ο Αντώνη όλη την ώρα. Πώ σουτάρει, τι κάνει και τέτοια. Με σαντάλια. Είναι δυνατό. Λαστιχένια παντόφλα. Ούτε από το σαλόνι στην τουαλέτα δεν πα με αυτά. Και τον είπε, επειδή μια φορά ανέβασε ένα βίντεο, μια φωτογραφία με τον μικρό του που παίζουν μπάσκετ εκεί πέρα στην αυλή του σπιτιού του. Λέω, ποτέ θε να έρθω να του διδάξω τον μικρό. Ναι. Μόνο τέτοιο. Πώ να ντύνεται με το διδάξει μόνο. Και τότε έκλεισε τα social media, αλλά μην το βρω. Άμα το βρω έτσι το παιδί μου, τελείωσα. Λοιπόν, μα είπε λοιπόν την πορεία σου μέχρι ένα σημείο στο ποδόσφαιρο. Τελειώνω μεντικότητα στο ποδόσφαιρο, τεφά, το 2006 και το 2008 ζητούσανε διερμηνέα στα ισπανικά στον Άρη. Έτσι ξεκίνησα, χτύπησα δειλά-δειλά την πόρτα στην Παπαναστασίου, ξεκίνησα συνεντεύξεις, μέχρι που βρέθηκα εντελώς τυχαία με το Κίκε. Είναι περισσότερο μαλλί τότε. Όχι, είναι λιγότερο, είναι καμουφλάζ τώρα αυτό που βλέπεις. Και πολύ καλός προπονητής. Ποιο ήταν αυτός που... Του Μαρόκου. Του Μαρόκου, ναι. Και... Ο Γάλλος, πώς τον λένε. Έχει αρρώσει εκεί στην Αφρική. Είναι ναι. Νούμερο ένα. Μετά τον Έκτο φυσικά. Ακτήλα Φαντασόφθο ήταν εκεί πέρα, νομίζω. Στην... Και Ζάμπια. Και Ζάμπια, σωστά. Που είχε πάρει και το Κόπα Αφρικά. Το Κόπα Αφρικά. Ναι. Και... Ξεκινάω στον Άρη με τον Κίκε. Ξεκινάω διερμηνέα στον Άρη. Έμεινα πέντε χρόνια. Φυσικά οι περισσότεροι προπονητές που συνεργαστήκαμε ξέρανε την διπλή μου ιδιότητα. Ναι. Ξέρανε ότι είμαι γυμναστής, βέβαια. Ναι. Ποτέ δεν ανακατεύτηκα σε χωράφια στα οποία δεν κλήθηκα να συμμετάσχω. Ναι. Μέχρι που ο Μασάδο ήταν αυτός που αρχικά θέλησε να με εντάξει στο επιτελείο του και σαν γυμναστής. Με έδωσε κάποιες λίγες αρμοδιότητες ως βοηθός γυμναστή με το γυμναστή του. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Όταν ήταν να φύγει η Ρουμανία, μετά τον Άρη ήταν σχεδόν όλα έτοιμα για να πάμε Ρουμανία. Πλέον σαν βοηθός γυμναστή μαζί του, αλλά μια περιπέτεια υγείας που είχε η γυναίκα του δεν τον επέτρεψε να φύγει έξω. Έμεινε Πορτογαλία. Μετά... Συνεργάστηκα με τον Όγιος, πάλι έτσι σε ένα διπλό ρόλο. Και μετά εντάξει, στη Βέρεια με ένα διπλό, τριπλό, τετραπλό ρόλο. Εκεί πέρα είχε ένα πολύ σύνθετο ρόλο. Ναι, έτσι ακριβώς. Μέχρι που ήρθε η πρόσκληση του Έκτορ. Και φτάνουμε εκεί για τώρα. Να αναλάβω γυμναστή στην Εθνική Αιγύπτου. Εθνική Αιγύπτου. Δηλαδή σε παίρνει ο Κούπερ μια μέρα τηλέφωνο. Βράδυ ήταν κιόλας. Ναι. 2015. Πριν τρία χρόνια. Αντώνης. Ναι, τι κάνεις και τα. Συνήθως μιλούσαμε μέσω WhatsApp. Και ξαφνιάστηκα από την κλίση. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σου λέω, Μίστερ, τι κάνει, πώς τα πάτε, όλα καλά. Και μου λέει, υπέγραψα λέει συμβόλαιο συνεργασίας με την Εθνική Αιγύπτου και θέλω να είσαι λέει, ο επόμενος γυμναστής στο επιτελείο μου και να αναλάβεις ενεργό ρόλο στην Εθνική. Δεν το σκέφτηκες, φαντάζομαι. Εντάξει, το σκέφτεσαι. Του είπα πότε να ξεκινήσω να έρθω. Και... με τα γόνατα. Όχι, με τα γόνατα τον είπα, αλλά τον είπα και με τα πόδια να έρθω, θα φτάσω πριν από σένα. Λέει, όχι, λέει, θέλω να το σκεφτεί σοβαρά 2-3 μέρες, γιατί ό,τι αποφασίσεις λέει, θα είναι τελεσίδικο. Δεν μπορώ να δεσμευτώ και μετά να μου πεις. Λέω, θα έρθω. Καταρχήν είσαι και η οικογένεια, έτσι, η οικογένειά σου. Δεν την παίρνεις έτσι εύκολα μια απόφαση, γιατί είναι έγκυος, δεν σε καλέσουμε κάποιος να... στη Σόφια, με Εθνική Βουλγαρία, που είναι δύο βήματα. Κοίταξε να δεις όμως, είναι ευκαιρίες ζωής, οι οποίες αλλάζουν ριζικά και την οικογενειακή σου κατάσταση και οτιδήποτε άλλο. Επομένως δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή περιθώριο για δεύτερη σκέψη. Δηλαδή με το που μου το είπε, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πώς να εφοδιαστώ καλύτερα, ώστε να πάω εκεί και να ανταποκριθώ απόλυτα σε αυτό το οποίο είχε και αυτό στο μυαλό του. Γιατί δεν είχαμε συνεργαστεί κιόλας να με δει σαν γυμναστής. Με ήξερε σαν άνθρωπο, με ήξερε σαν διερμηνέα.
έβλεπε πώς είμαι σαν επαγγελματίας, πώς είμαι σαν προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά, σε εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα κάτι είχε δει σε ένα. Όσον αφορά το κομμάτι του γυμναστή. Ο Έκτορ, όταν παραιτήθηκε πριν φύγει και αφού σταμάτησα κάποια στιγμή μετά από πάρα πολλή ώρα να κλαίω και μπόρεσα να τον ακούσω. Μου είχε πει ότι κοίταξε, Αντώνη, λέει, οι δρόμοι μας χωρίζουν τώρα, λέει, αλλά σίγουρα θα ξανασμίξουν, λέει. Θα ξανασυνεργαστούμε. Μάλιστα. Να είσαι σίγουρος. Περίμενα κι εγώ καρτερικά τη δική μου τη σειρά, η οποία ήρθε μετά από. Έφυγε από τον Άρη το 11, μετά από 4 χρόνια. Τον Άρη το 11. Ήμασταν πολύ κοντά στη συνεργασία και όταν ήταν στην Τουρκία. Αλλά δυστυχώς δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Ορντοσπορ. Ορντοσπορ, μπράβο. Εκείνο το μόβ, το εκείνη η ομάδα η οποία την πήρε πρώτη-τελευταία, μετά πρέπει να βγει κανέκτη. Μετά ξεκίνησαν τη χρονιά και ήταν όλο το πρώτο γύρο δεύτερη. Κερδίσαν την Γαλατά Σαρά γιατί τα παρακολουθούσα και έβλεπα τους αγώνες τους. Και μετά αυτή η ομάδα η οποία έκανε μια τόσο εκπληκτική πορεία, επί ένα χρόνο περίπου, άρχισε να παίρνει την κατηφόρα όμως πολύ απότομα. Δηλαδή δεν υπήρχε χ, δεν υπήρχε καλή εμφάνιση, δεν υπήρχε τίποτα. Μέχρι που έπεσε κατηγορία εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή από δεύτερη στον πρώτο γύρο έπεσε κατηγορία. Μάλιστα. Είχε πάει, πήρες, είχε πάει και ο Ούβιντες. Ναι. Ο Ούβιντες, ο Χαβίτο, ο Μόνχε. Ναι. Ο Μόνχε, σωστό. Σαν προπονητή, λίγο πολύ τον ξέρουμε τον Κούπερ, είναι καταξιωμένο στα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν περάσει στην Ελλάδα. Σαν άνθρωπο, πώς είναι. Κοίτα, είναι πολύ διαφορετικό στην συνεργασία. Δηλαδή στο... Σε συνεργασία είναι πολύ αυστηρό. Πολύ αυστηρό. Πολύ αυστηρό. Δηλαδή, να φανταστεί κάτι το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα εκ των υστέρων πολλού μήνε μετά. Όταν συζητούσαν με το βοηθό του, με το Φανταγούση, το θέμα του γυμναστή και ποιον θα έχουν στο επιτελείο. Όταν ο Έκτορ αποφάσισε ότι ήταν η δική μου η σειρά, λέει αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ο Αντώνης. Το ρώτησε ο Φανταγούση γιατί κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Ο Έκτορ έχει μεγαλώσει με τη γιαγιά του και αυτός και η αδερφή του. Mm-hmm. Από πολύ μικρός ήταν ορφανός. Μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ δεμένη σαν οικογένεια η γιαγιά του όταν ζούσε και τώρα πλέον τα αδέρφια. Από την Ουρακά νομίζω είχε ξεκινήσει. Ναι. Και το φώναζαν κεφάλα. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, που συναντάμε κάποιους παλιούς συμπαίκτες του, το κεφάλα σαν ανεβοκατεβαίνει. Ναι. Και το ρώτησε ο Φανταγούση, γιατί ο Φανταγούση είναι και οικογενειακός φίλος, δηλαδή ήταν και συμπαίκτες μαζί, συνεργάτες τώρα σαν βοηθός του, αλλά γίνει και οικογενειακοί φίλοι. Ναι. Μένουν και αρκετά κοντά και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Λέει, σε περίπτωση λέει, που ήρθε ο Αντώνης, πες, είναι αυτή η συγκεκριμένη ηλικία σου, πες ότι τα πράγματα αν του πηγαίνουν καλά. Πολύ πιθανόν να είναι και ο τελευταίος σου γυμναστής. Λέει, ναι, το ξέρω, λέει. Και λέει, ναι, όμως ο ανιψιός σου, δηλαδή και ο αδερφής του, λέει, εντάξει, και αυτός γυμναστική ακαδημία έχει τελειώσει. Δεν πιστεύεις ότι περιμένει και αυτός κάποια στιγμή να τον πάρεις κοντά. Και λέει, κοίταξε, προς τιμή της αδερφής μου, δεν μου το ζήτησε ποτέ. Ξέρω το θέλει, αλλά δεν μου το ζήτησε ποτέ. Αλλά λέει, όσον αφορά το τι πτυχίο έχει πάρει, το τι εμπειρίες έχει, το πώς είναι εμφανισιακά, εμένα λέει, δεν μου κάνει. Δεν μπορώ, λέει, να εκτεθώ με ένα παιδί που το οποίο ξέρω εξ αρχής ότι. Δεν κάνει για αυτό το οποίο θέλω. Ναι. Ενώ λέει το στίχημα του Αντώνη είναι εντελώς διαφορετικό. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρει από αποδυτήρια, από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ξέρει το χώρο, έχει τις σπουδές του, έχει την εμπειρία. Ακόμα και αν κάτι δεν πάει καλά, τουλάχιστον όσον αφορά την επιλογή μας, ήμασταν καλυμμένοι. Ενώ αν δεν πάει καλά η επιλογή και είναι ο ανιψιός μου, λέει: εγώ λέει, δεν θα παίξω, λέει, το όνομά μου κοροναγράμματα έτσι. Δηλαδή, όσον αφορά τα επαγγελματικά του, είναι πολύ αυστηρός. Μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, εμένα, η κάθε φορά που πηγαίνω εκεί, κάθε προπόνηση είναι για μένα ένα τεστ. Είναι για μένα δηλαδή στραμμένο. Είσαι στην τσίτα, δηλαδή. Κάθε φορά που πας στην προπόνηση. Έχετε μαλώνετε. Όχι πολύ, όχι ιδιαίτερα. Ναι. Όχι ιδιαίτερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι. Κοίτα, όταν ήμασταν στον Άρη καθόλου. Γιατί εντάξει, εγώ. Δεν μπορούσα. Επειδή τώρα έχει και πιο ενεργό ρόλο. Για πάρα πολλούς μήνες δεν μπορούσα να πιστέψω ακόμα ότι μεταφράζω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχαν πει ότι θα έρθει ο Κούπερ και ήμασταν με τα παιδιά από την ομάδα, με τους ποδοσφαιριστές, κυρίως με τους Έλληνες, πίναμε καφέ πριν την πρωινή προπόνηση και συζητούσαμε και λέγανε χαρακτηριστικά κάποια από τα παιδιά μας τα οποία έχουν πολύ έξυπνο χιουμορικό. Πω αυτοί οι άνθρωποι λέει κοπανάν που κοπανάν ψέμα, λέει, αλλά αυτό το τελευταίο λέει ξεπεράσει κάθε όριο. Και γελούσαμε και με το που πάω σπίτι μου το μεσημέρι, χτυπάει το τηλέφωνο και λέει: Αντώνη, αύριο το πρωί ένα αεροδρόμιο λέει για να υποδεχθεί τον Κούπερ. Και έχω μείνει κάγκελο. Δηλαδή δεν το περίμενα. Δηλαδή, τον Άλις Κούπερ. Όπως καταλαβαίνεις και εγώ σε εκείνο το σημείο ήταν για μένα δηλαδή, δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή τον έβλεπε στα μπλε και τον έβλεπε στους τελικούς Champions League και έλεγε έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή σκέψω ότι παίρναμε τότε, υπήρχαν εκείνα τα φορητά τα CD player εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν τα laptop και αυτά. Και είχα εγώ διάφορα CD με Champions League και τα λοιπά. Και στην εισαγωγή είχε το Ρονάλντο, το φαινόμενο, το καλό Ρονάλντο. Και είχε, ας πούμε, τον Κούπερ στην έναρξη. Και ξαφνικά, ας πούμε, αυτό που έβλεπα εγώ που καθόμουν γαλαρία. Στην Ίντερ τον είχε.
Ναι, στην Ίντερ το, ναι, το ναι, φαινόμενο ναι, το έχει στην Ίντερ. Ναι. Και μπροστά, ας πούμε, στο 13 καθίσματα μπροστά ήταν μπροστά ο Μίσελ. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Βέβαια, πλέον αυτό, επειδή ο ρόλος μου είναι πιο ενεργός. Ενεργός ήταν πάντα, δηλαδή πιο ενεργός από το Διερμηνά δεν γίνεται. Να ξέρεις, περνάνε όλες οι πληροφορίες. Το παραμικρό δικό σου λάθος, ακόμα και έκφραση. Έτσι, όχι να κάνεις λάθος αυτό που κατάλαβες ή στα λόγια ή στις λέξεις. Δηλαδή, ακόμα και η έκφραση μπορεί να τεινάξει στον αέρα μια συζήτηση. Αλλά τώρα ξέρεις τι. Δεν είναι ότι, ότι συμφωνούμε, διαφωνούμε, μαλώνουμε. Συνήθως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ταιριάζουν πάρα πολύ τα γνώτα μας και στον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, σπάνια θα διαφωνήσω με κάτι το οποίο λέει ο ίδιος. Αλλά επειδή είμαστε μοιρασμένοι συνεργάτες, τρεις και τρεις, τρεις Ισπανόφωνοι και τρεις Αιγύπτιοι. Και οι Αιγύπτιοι συνήθως δεν. Όχι, δεν παίρνουν μέρος. Παίρνουν πολύ ενεργό μέρος. Αλλά μόνο με ό,τι λέει ο Μίστερ. Δηλαδή, αν ο Μίστερ πει κάτι και ναι, δούμε ότι ίσως να μην είναι και ακριβώς έτσι, ότι μπορούμε να το συζητήσουμε να γίνει κάτι πιο επικοδομητικό, δεν εκφράζουν άποψη. Λένε ναι, 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 ναι. Και αν παράλληλα ο Μίστερ φάει μια πλασιά και πει, όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Θα πούν, όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Κατάλαβε. Και αυτό μας κάνει και εμένα με το Βαταμπούση να παίρνουμε λίγο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα στην Εθνική Αιγύπτου που οι παίκτες. Αρκετοί δεν γνωρίζουν και αγγλικά, λογικά, έτσι. Οι ντόπιοι, ναι, δεν μιλάνε καθόλου. Καθόλου, ναι. Εντάξει, τώρα λίγο βελτιώθηκαν, είναι αλήθεια, ναι, με κάτι ψιλοϊνδιάνικα και εγώ χέρια-πόδια. Εσύ σε κάθε, ας πούμε, εντολή του Κούπερ για σε θέματα πάνω στην προπόνηση πρέπει να παρεμβαίνεις και να. Όχι, όχι, ήταν ξαναδείξει. Με το που φτάνουμε εκεί, την ομάδα την παίρνω εγώ. Ναι. Καθαρά. Τώρα νιώθω και τη μοναξιά του γυμναστή, γιατί όταν ήμουν και εγώ διερμηνέας, ποτέ δεν πήγαμε με τον γυμναστή. Καθόμουν εκεί με τον προπονητή, μιλούσαμε, ναι, 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 κοιτούσαμε. Ναι. Τον άφηνα μόνο του στη μοίρα του. Τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολα ήταν για εκείνον. Παίρνω εγώ την ομάδα, αναλόγως με το τι έχουμε συνεννοηθεί σαν προπονητική μονάδα, είμαι από 25 λεπτά μέχρι 40 λεπτά μπορεί να έχω εγώ την ομάδα. Ναι. Όταν μετά εγώ παραδέω την ομάδα στον Έκτορ, εγώ κάθομαι στην άκρη. Συνήθως πηγαίνω με το Φανταγούση που παίρνει αυτό άλλα μέρη τη προπόνηση. Και για τα αγγλικά, αυτά που είπαμε και τα λοιπά, πηγαίνω εγώ μαζί του ώστε να τον βοηθάω εκεί στη μετάφραση και στη συνεννόηση. Και ο Μίστερ είναι με το διερμηνέα του. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνει ο Μίστερ όμως αρχηγού παρόντος, καταλαβαίνεις. Πάσα εκεί παψάτο. Ακριβώς. Και πάτε τώρα δηλαδή με τον Κούπερ το 15 συνέβητο. Ένα νέο περιβάλλον, μια διαφορετική κουλτούρα, ποδοσφαιριστές με πολύ διαφορετικό ναι, τρόπο σκέψης. Καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε για τη χώρα. Μυαλά, γιατί πιο πολλοί Έλληνες που μας ακούνε ναι, τώρα δεν έχουν πάει στην Αίγυπτο. Και δεν νομίζω να πάνε και ποτέ, ας πούμε. Δεν είναι το πιο εύκολο τάξη. Κοίταξε να δεις, αρχικά κάτι το οποίο θα το τονίσω έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, επειδή και ο τουρισμός, το βλέπω και εγώ τα τρία χρόνια που είμαι εκεί, έχει πέσει πάρα πολύ και έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της ασφάλειας. Αυτά τα οποία ακούγονται είναι υπερβολικά, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, είναι μια ασφαλή χώρα για να την επισκεφτείς, για να δεις κάποιες ιδιαίτερες ομορφιές που έχει, όχι μόνο τις πυραμίδες και τα μουσεία τους κτλ. Ναι. Είναι μια χώρα που την έγκλη του παρελθόντος προσπαθεί να την τηρήσει πάρα πολύ. Από εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι είναι 100 εκατομμύρια, τεράστια χώρα, μια χαώδης κατάσταση που έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτείς. Από εκεί πέρα όμως, σαν κουλτούρα, σαν νοοτροπία, ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Έχει να κάνει και κυρίως, δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα θρησκείας, τα οποία αυτοί οι βλαβικά ακολουθούν πάρα πολύ ναι, και η θρησκεία τους επιτάσσει να τις συμπεριφέρονται κάπως διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς, αλλά γενικότερα και σαν τρόπο σκέψης είναι εντελώς διαφορετικός από το δικό μας. Διαφορετικός, αλλά συνεννοήσιμος ή διαφορετικός και μη συνεννοήσιμος. Κοίταξε να δεις, θα ήταν ψέμα ό,τι και να έλεγα. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι η συμπεριφορά η δική τους μπρος εμάς ίσως να μην είναι και ενδεικτική. Ναι. Δηλαδή, ίσως και η συμπεριφορά τους απέναντί μας, εάν δεν είχαμε την πορεία την οποία έχουμε σήμερα, θα ήταν εντελώς διαφορετική. Ναι. Μα μας βλέπαν εξ αρχής, δηλαδή, αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό το οποίο ξεκίνησε να γίνεται. Αγκαλιάζουν τα πάντα, δηλαδή, από το φροντιστή, το γιατρό, τα πάντα, ό,τι είναι γύρω από την εθνική, το αγκαλιάζουν με πάθος. Καταρχήν, το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο άθλημα ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι, έχει τύχει να το τονίσω και το έβλεπα όχι μόνο στο μάτς με το Κόγκο που έγινε ο Παζουρλισμός. Γενικότερα στα μάτς που είχαμε πολύ κόσμο, γιατί όταν πήγαμε ήταν και κλεισμένο των θυρών ακόμα ναι, η κατάσταση. Λόγω της εταιρικής ξεκίνησαν να ανοίγουν τις θύρες και τώρα, ας πούμε, ναι, υποδέχεται κόσμο και οι Άγλοι και οι Σάμαλεκ. Αλλά ενώ σκοτώνονται, έτσι. Ναι. Σκοτώνονται. Μιλάμε τώρα για. Ναι, ξέρω. Είναι πολλά επεισόδια. Ναι, ναι, μαχαιρώματα. Δηλαδή είναι παθιασμένοι πολύ. Αλλά ό,τι πάθος έχουν για τις ομάδες τους είναι ακριβώς το ίδιο πάθος το οποίο έχουν για την εθνική. Και όταν παίζει η εθνική, ξεχνούν τα πάντα. Δηλαδή, επειδή και οι δύο ομάδες είναι κόκκινες και άσπρο, εντάξει, κόκκινο κυρίως οι Άγλοι και κόκκινο άσπρο οι Σάμαλεκ, έβλεπα κόσμο, δηλαδή γύρω-γύρω,
Και ο άλλος με τη φανέλα Σάμαλεκ, ο άλλος με τη Σάχλη, ο άλλος. Δηλαδή όλοι ανακατεμένοι με τις φανέλες από τις ομάδες τους και να τους ενδιαφέρει μόνο το εθνόσημο. Τίποτα άλλο. Ναι. Κανένα επεισόδιο, καμία παρεξήγηση, τίποτα. Και δηλαδή, μιλάμε τώρα για τεράστια γήπεδα, έτσι. Έχει... Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι. Εντάξει, στην αρχή επειδή δεν αφήνα να γεμίσουμε τα γήπεδα, ναι, γιατί ναι, 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 υπήρχε φόβος για. Επεισόδια που είχαν να κάνουν κυρίως με πολιτικά θέματα και όχι τόσο ναι, με ναι, ναι, θέματα ποδοσφαίρου. Και, λοιπά, και... Ναι. Καθαρά πολιτικά. Ναι. Δηλαδή, αλήθεια σου λέω, το θέμα της τρομοκρατίας το έχουν πάρα πολύ, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Δηλαδή, έχουν κάποια χτυπήματα που έχουν να κάνουν με θρησκευτικούς λόγους, ναι, ναι. Δηλαδή Κόπτες, Μουσουλμάνοι και τέτοια, είναι πολύ μικρής έντασης. Και όσον αφορά τη τρομοκρατία και αυτά είναι πάρα πολύ ελεγχόμενα, γιατί είναι και μια χώρα αρκετά στρατιωτική και βλέπεις ότι επικρατεί μια μεγάλη ασφάλεια και όχι μόνο επειδή είναι έτσι οι δομές της χώρας, αλλά και γενικότερα και αυτό που σου είπα λόγω θρησκείας, για αυτούς είναι πάρα πολύ κακό, είναι πάρα πολύ προσβλητικό να κλέψουν, να... Δηλαδή δεν τα κάνουν αυτά τα ναι, πράγματα γιατί ναι, με βάση ναι, τη θρησκεία ναι, ναι, δεν πρέπει και το τηρούν ευλαβικά. Πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί θα πούμε και πολλά ακόμα συνέχεια, τώρα σχετικά με τη ζωή της Αιγύπτου, εγώ θα καταλάβω αν το αρέσει, έχω μια ερώτηση. Θα πήγαινες να μείνεις μόνιμα εκεί? Κοίταξε να δεις. για δουλειά θα πήγαινα και στο βοδιού το κέρατο. Ναι, δηλαδή αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω που θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε. Είχαμε πάει σε μια χώρα στο Τζατ. Που είπε ο Κούπερ ότι εδώ ας πούμε, μου κάναν πρόταση και με 10 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, δεν θα ερχόμουν. Δεν ερχόμουν ποτέ. Εντάξει, βέβαια εκείνη τη στιγμή έμενα ακόμα πρώτη μου αγώνες και λέω εγώ. Εγώ θα ερχόμουν. Εγώ θα ερχόμουν, θα έμενα εδώ στο αεροδρόμιο σαν τον Tom Hanks του λέω. Δεν θα έμενα ποτέ. Αλλά λέω θα έμενα. Κοίταξε να δει. Έχει μέρη στα οποία μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εκεί που ζει ο Μίστερ, ας πούμε, και το επιτελείο του. Λέγεται Beverly Hills, να ξέρετε. Ναι. Ναι. Α, δεν είναι στο ξενοδοχείο, έχει σπίτι μόνο προάσιο, το προάσιο του Καϊρού. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σαν το δικό μας το πανόραμα. Κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι είναι κλειστά, έχουν μέσα σχολεία, ναι, McDonald's, ναι, ναι, τα πάντα όλα. Ευρώπη. Ναι. Ναι. Όχι τόσο Ευρώπη, αλλά εντάξει, είναι όμορφα. Είναι καλά για είναι να ζήσει. Κοντινό. Ναι, ναι, ναι. Ο Μίστερ από την αρχή είχε συμφωνία ότι πρέπει να παραμένει στην Αίγυπτο. Ο Μίστερ και ο Φανταγούση ήταν μέσα στη σύμβασή του ότι έπρεπε να μένουν εκεί. Δηλαδή, αν ερχόντουσαν και σου λέγανε τώρα, σε θέλουμε εδώ. Έπαιρνε δηλαδή τη σύζυγό σου, τα παιδιά σου και πήγαινε. Στο Κάιρο θα πήγαινα, ναι. Στο Κάιρο, ναι. Στο Κάιρο θα πήγαινα. Α, την οικογένεια την έχει εδώ πέρα, έτσι. Την οικογένεια την έχω εδώ, ναι. Εμένα δεν είναι η σύμβασή μου τέτοια ώστε να πρέπει να παραμένω εκεί, οπότε ταξιδεύω στη σημερινή στη FIFA. Μάλιστα, λοιπόν. Αλλά θα πήγαινα με την οικογένεια στο Κάιρο. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο, Χριστοκιώση, και επιστρέφουμε με πολλά πολλά ενδιαφέροντα να μιλήσουμε εδώ πέρα με τον Αντώνη Σαριόγλου. Κάτω ο Άντρο Σαριόγλου τώρα μου λέει, κάνει λέει κάθε μέρα περαία κέντρο μου λέει. Δηλαδή τρελό. Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο 107,4 μπαλαντέρ. Φαίνεται το χρήμα, Αντώνη, με αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει αέριο. Ρολόγια, όχι. Βλέπει, φαίνεται το χρήμα. Άμα δεν είχε, έχει βάλει αέριο. Λοιπόν, βλέπει τώρα ρολόγια, βραχιόλια, κινητά και τέτοια. Λοιπόν, λίγο 107,4. Μουντιαλικό μπαλαντέρ, κυρίε και κύριοι, απόψε εδώ πέρα με καλεσμένο εκλεκτό. Ούτω ή άλλω πλησιάζει, έτσι είναι. Πλησιάζει. Λιγότερο από ένα μήνα. Λιγότερο από ένα μήνα. 14. Εσεί πότε ξεκινάμε? 15. Εμεί ξεκινάμε 15. 15 μεσημέρι με Ουρουγουάη. Με Ουρουγουάη, ναι. Στο Εκατερίνεμπουργκ. Τώρα τα έχω μπροστά μου, θα δούμε μετά το πρόγραμμα και τα λοιπά. Και άμα τους κερδίσεις θα κάνετε πρώτα, θα στείλω στον αύριο μήνυμα. Είδες. Καταρχάς σήμερα, σήμερα έχω και τα αποδεικτικά στοιχεία, μιλούσα με Καστίγιο. Ο Νέρι, Ναι, ο Νέρι. Πού είναι εδώ, είναι η... Είναι στη Βούλα νομίζω και το μαγαζί, έχει ανοίξει ένα μαγαζί ιδιαλίας, ναι, και τέτοια. Έχει ηρεμήσει με την οικογένεια. Ιδιαλίας. Ναι, ναι, του άρεσε πάντα το ψάρεμα. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντα του άρεσε το ψάρεμα. Ίσως να έρχεται και από εκείνη την παροιμία που έχουμε. Αυτό σιγά, τώρα μια μικρή παρένθεση και μετά πάμε και στα της Εθνικής Αιγύπτου. Πώς χαραμίστηκε τέτοιο τώρα. Εντάξει, χαραμίστηκε. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Νέρι όλα όσα πέτυχε, τα πέτυχε όταν ήταν ζωή ο πατέρας του. Ο πατέρας του ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Ναι. Όχι γενικότερα κριτής του γιού του, αλλά γενικότερα αυστηρός επειδή είχε παίξει και ποδόσφαιρο και επειδή έβλεπε τι τρελοκομείο γιο είχε, του κρατούσε τα χαλινάρια. Είναι ένα τίθασο παιδί ο Νέρι. Καλά, εντάξει, από ταλέντα τώρα τι να εγώ και εσύ και τι να πούμε, ήταν μεγάλη παιχτούρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ίσως χόρτασε πολύ σύντομα το ποδόσφαιρο και ξέρεις όταν έχασε το φυσικό του στήριγμα. Ίσως και ο περίγυρός του να μην ήταν αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή ο Νέρι έπρεπε να παίζει μπάλα μέχρι σήμερα, έτσι, εγώ το λέω. Και πόσο χρόνο είναι τώρα, 30... πόσο να είναι, 32? Πάνω από 32 δεν είναι. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι ο βαρεμένος. Μου είπε πάντως ότι μετά το Μουντιάλ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Άντε να δούμε, εντάξει, αυτό μου το λέει εδώ και 4 χρόνια. Αλλά ναι, το συζητούσαμε και λέει θα σας ρίξουμε 3, έπαιξα 10 χιλιάρκα στον Άσο, βάζω και με σένα άλλα 5 ότι θα σου δίνω και το χ. Του λέω ρε Νέρι, 5.000 ευρώ δεν παίζω ούτε τη Μελένα Αντώνη, λέω πας καλά αγόρι μου. Θα παίξετε δηλαδή με Καβάνι, με Σουάρες. Ναι, 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 ναι.
Είμαστε Godin. Αυτό δεν είναι το Σαλάχ. Λοιπόν, επιστρέφω. Αλλά έχω ήδη μιλήσει, επειδή είπε και Μαμπρέου. Μίλησα και με Λέμπο και με Ρεγκέιρο. Άνοιξα πολύ το στοματάκι μου, είναι αλήθεια. Και άμα κάτσει καμιά στραβή, θα ξέρω να κρυφτώ. Το είχα βρει και εγώ μέσω Instagram πριν δύο μήνες, που του ζήτησα μια ευχή για τα 104 χρόνια. Και τώρα πρόσφατα είχαμε κάναμε στην εφημερίδα και τον Γκάλο που συνέδειξε. Άλλο μεγάλο ταλέντο. Ο Τόνι, ναι. Που χάθηκε κάπου στην πορεία. Στην πορεία. Αυτό ιδιαίτερο παιδί ήταν. Κοίταξε να δει, όχι τόσο. Εντάξει. Δηλαδή, έχω γνωρίσει και πολλά περισσότερα παιδιά με πολλές περισσότερες θητερότητες. Αλλά σίγουρα ο Τόνι δεν έφτασε ποτέ στο πικ του έτσι. Γιατί μιλάμε ότι παιχτικά ήταν κάτι εκπληκτικό. Και έπρεπε να παίζει ακόμα. Άλλος ένας που έπρεπε να παίζει ακόμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της Αιγύπτου. Πάτε και πέρα με τον Έκτορ. Σε τι επίπεδο βρίσκεις τους ποδοσφαιριστές τους Αιγύπτους, όχι που παίζουν στην Ευρώπη. Εκεί, ναι, το εγχώριο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, εκεί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί προερχόντουσαν τότε με τη διακοπή, τη μεγάλη διακοπή που είχε γίνει με τους 72 τους νεκρούς κτλ. Ναι. Και η κατάσταση λίγο έχει ξεφύγει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, κλειστές θύρες, όλες οι ομάδες χάνουν την ταυτότητά τους. Έχουν την άγλη που παίρνει όλους τους ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι είναι καλούς, είτε είναι είτε δεν είναι, τους παίρνει όλους. Μετά, ίσως τους δίνει δανεικούς, κάνονται και αυτά τα παιδιά. Αυτή θεωρείται πιο μεγάλη ομάδα από την Ζάμαλεκ. Ναι. Η άγλη είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στις αραβικές χώρες. Ναι. Δηλαδή, εμείς άλλα αχλήτη λέμε στην Ελλάδα, αλλά είναι άχλη την. Και μην το παίρνει τώρα και τη μετρητή επειδή το είπα. Αλλά αυτό να πέρασε. Πάμε στον Τούκο. Ακόμα δεν το ευχαριστώ, δεν ξέρω να προφέρω σωστά. Έμαθε να μιλά καθόλου. Έμαθα τον εθνικό, ήμουν απ' έξω. Από το πρώτο μου φιλικό το ήξερα. Μπράβο του φίλου. Ναι, είναι προ τιμήν σου. Από το πρώτο φιλικό το ήξερα. Δηλαδή όταν παίξαμε στο Μαλάουι. Εγώ ήμουν τρίτη δέσμη. Εγώ παιδιά δεν ξέρω από δέσμες. Εγώ. Γιατί εγώ ήμουν θεωρητή. Εγώ έπαιρνα χαρτζηλίκι με δραχλώσσα. Αραβικά. Ναι, αραβικά. Ναι, ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά το βρήκα εκεί στο YouTube. Με ξέρεις αυτό το. Με αγγλικά γραμμένο. Το άκουγα κιόλας, το συνδύασα. Στην αρχή ξέρεις δειλά-δειλά από το διπλανό μου να ακούω πώς προφέρονται και τέτοια. Αλλά πλέον. Μπορώ να τον απαγγείλω. Μπορείς να συνηθίσεις όμως εκεί πέρα. Όχι. Όχι τίποτα. Όχι τίποτα. Είσαι μόνο αγγλικά. Με τίποτα. Κάτι γυάλα. Το γυάλα τι σημαίνει. Πάμε. Ναι. Γυάλα. Τους φωνάζει να τρέξουν. Ναι. Χάραγκα είναι με κίνηση. Με χάραγκα. Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Και έξω πούμε από το χάραγκα. Στα ψώνια σου και τα λοιπά στην καθημερινότητα πώς. Εγώ κοίταξα. Εγώ μένω ελάχιστα. Εγώ είμαι. Δηλαδή είχα γνωρίσει μέχρι πρόσφατα που πήγα. Πριν από τρεις εβδομάδες που πήγαμε τη σύζυγό μου, ήξερα μόνο το δρόμο, αεροδρόμιο, ξενοδοχείο, ξενοδοχείο Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια ξενοδοχείο, ξενοδοχείο γήπεδο, γήπεδο αεροδρόμιο και πίσω. Οδηγάς. Δεν είχα δει κάτι. Όχι, καταρχάς εκεί δεν οδηγάει κανένας. Πού να οδηγήσεις. Πρέπει να είσαι ή γνήσιος Αιγύπτιος για να οδηγήσεις ή να είσαι Κασκαντέρ, να έχεις κότσια για να μπορείς να οδηγήσεις. Δεν μπορεί να φανταστείς. Καλά, πρέπει να δεις τον Έκτορ που έχει γίνει ένας με τους Αιγύπτιους. Έτσι, κατεκορνάρει, κάνει τσαμπουκάδες, τσατίζεται. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν πάει στη Μαγιόρκα μπορεί να πάει και αυτό. Δεν μου λες, οι Αιγύπτιοι τον έχουν έτσι σαν ίνδαλμα, ας πούμε, και τα λοιπά. Λέγει, στον δρόμο υπάρχει έτσι αναγνώριση θεός, ας πούμε, ή νορμάλ πράγματα. Υπήρχε αρκετή, αλλά ξεκίνησε να έχει καθολική αποδοχή. Δηλαδή, στο σημείο που εγώ δεν το περίμενα, όταν χάσαμε τον τελικό. Δηλαδή, μετά το χαμένο τελικό με το Καμερούν. Όταν γυρίσαμε, υπήρχε πανζουρισμός. Δηλαδή, ο Έκτορ πλέον δεν μπορούσε να βγει έξω ούτε να πάει να φάει. Ενώ μιλάμε για τέτοιο χαμό. Θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει το αντίθετο. Επειδή έχασε τον τελικό. Αυτό ακριβώς. Και επειδή δεχόμασταν ήδη πάρα πολύ αυστηρή κριτική. Πάρα πολύ αυστηρή. Δηλαδή, έχουμε ακούσει μαλλιά εκεί πέρα, το οτιδήποτε σχολιάζεται αρνητικά κτλ. Και εκεί που λες ότι εντάξει, τώρα χάσαμε και τον τελικό, θα γίνει της κακομοίρας, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Έγινε μια πλήρη αναγνώριση στο πρόσωπό του. Και θυμάμαι ότι επειδή γυρίσαμε και έπρεπε να πάμε μια υποδοχή, μια τελετή με τον Πρωθυπουργό κτλ., αναγκάστηκα να μείνω 2-3 μέρες παραπάνω. Και είμαστε ένα βράδυ, πηγαίναμε κάπου να φάμε και μπαίνουμε σε μια δακτύλιο. Και είναι ένας τύπος ο οποίος αρχίζει και μας χώνεται. Εν τω μεταξύ, είμαι συνηθισμένοι ότι μάλλον θέλει να. Τώρα θυμήθηκε να στρίψει και θέλει να στρίψει δεξιά και γι' αυτό μας μπαίνει. Όχι το ψιλοτσατίζεται, δεν θέλει να παραχωρήσει προτεραιότητα γιατί είναι πλέον και αυτός Αιγύπτιος. Και αυτός όμως εκεί επιμένει. Κάποια στιγμή κατεβάζει το παράθυρο και μας κάνει να σταματήσουμε. Μπαίνει μπροστά στο αυτοκίνητο του Έκτορ, σταματάει, τον παρακαλάει να κατεβάσει το παράθυρο και αρχίζει και του φυλά τα χέρια. Μίστερ. Έγινε ένας κακός χαμός. Δηλαδή το τι βιώνει τώρα ο Μίστερ εκεί είναι εικόνες. Πραγματικά που δύσκολα μπορείς να τις περιγράψεις.
Και ενώ ξεκινήσανε πολύ δύσκολα και μου το έλεγε χθες ο Αντώνης, φαντάζομαι δεν υπάρχει θέμα να το αναφέρουμε, για έναν ειδικό όρο που είχατε στα συμβόλαιά σας, ότι αν δεν κερδίσετε τα πρώτα τρία παιχνίδια, αποχωρείτε. Ακριβώς. Ναι. Ναι, είναι. Κοίταξε να δει. Ερχόντουσαν αυτοί από ένα πάρα πολύ κακό φεγγάρι. Δηλαδή, απανοτές αποτυχίες. Καταρχήν, Μουντιάλ είχαν πάνε από το 90 στην Ιταλία. Πάνε από το 90, ναι. Αλλά τουλάχιστον οι προηγούμενες γενιές, αυτές οι οποίες είχαν αποτύχει να περάσουν στο Μουντιάλ, παίρναν τα Κόπα Αφρικα σαν στραγάλια. Ναι, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, δηλαδή, η έλλειψη είναι η πολυνίκη του Κόπα Αφρικα. Ναι, έχει 7 κατακτήσεις. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή, η γενιά η συγκεκριμένη δεν πήγαινε ούτε στα τελικά του Κόπα Αφρικα. Ναι. Δηλαδή, το πήραν το 12 τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος. 10-12 το πήρανε. 14 δεν πήγαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε ξανά 15, πάλι δεν πήγαν. Και πήγαμε εμείς στο 17. Που φτάσαμε μέχρι τον τελικό. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, πλέον δηλαδή, καμιά φορά λες τα νούμερα, δεν είναι μπάσκετ τα λοιπά, αλλά για μένα τα νούμερα και τα αποτελέσματα παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Επειδή εγώ είμαι και του στοιχήματος, τα παιχνίδια σε άλλες, στα εκτός έδρας, στα αφρικανικά, τι συνθήκες είναι, τα γήπεδα εκεί, ο κόσμος. Κοίτα, εμείς δυστυχώς αντιμετωπίσαμε. Είναι λέει φάση ζουλού, όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ να σε διακόψω και να πει ο Αντώνης, θυμάμαι, είχαμε μιλήσει μια φορά, δεν θυμάμαι πότε ήταν τώρα. Πρέπει να ήταν ήδη στο Κόπα Αφρικα σε προκριματικά και μου είχε πει ότι για να πάνε κάπου έπρεπε να κάνουν εμβόλια. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο εσύ. Αλλά το έχει βλέπει στο πόντι του κάτι Μποτσουάνα ή κτλ. Είμαι άτρωτο, έχω κάνει πάνω από 18 σε 3 χρόνια. Πε λίγο. Δηλαδή πρέπει να έχουν βάλει και καουτσούκ μέσα μου και να μην έχω βάλει χαμάρι. Χειρότερε συνθήκε που συνάντησε όλα αυτά. Κοίταξε να δει, εικόνε στόχια έχει στι περισσότερε χώρε. Και είναι αυτό που ήθελα να σου πω ότι εμεί δυστυχώ επειδή πάντα μα αντιμετωπίζουν σαν φαβορή, δηλαδή ακόμα και με την Ιγυρία που παίζαμε που είχε ομαδάρα έτσι. Δηλαδή, τώρα, άμα βλέπεις τους παίκτες που παίζανε και ναι, τον τρόπο που παίζανε, λες Παναγία μου. Και παρόλα αυτά, επειδή μας αντιμετωπίζαν εμάς σαν το φαβορί, συνήθως δεν σε πάνε στην πρωτεύουσα. Συνήθως δεν σε πάνε στο εθνικό τους γήπεδο. Προσπαθούν να σε πάνε κάπου να σε δυσκολέψουν. Δηλαδή, να μην βρεις ξενοδοχείο, να είναι το γήπεδο άβολο, να είναι το χόρτο άσχημο. Και έτσι, εμείς αντιμετωπίζουμε κάποιες συνθήκες πάρα πολύ ιδιαίτερες. Δηλαδή, το πρώτο μας εκτός έδρας παιχνίδι το παίξαμε 3 ώρα το μεσημέρι με 42 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω πόση υγρασία, σε πλαστικό γήπεδο. Ναι. Που το τσάτ έχει ένα γήπεδο, μου λένε, στην πρωτεύουσα Στολίδη. Παρ' όλα αυτά, επιλέξανε να μην παίξουμε εκεί, γιατί και καλά θα δει. Ναι, για να σας κάνουν ξέρεις, δύσκολο, ότι θα μας κάνανε εμάς δύσκολο. Έληξε ένα 5 και δυστυχώς ένα παλικάρι του έπαθε και ένα κάταγμα στον καρπό, γιατί έπεσε λίγο άκαρμα στο πλαστικό και έσπασε το χέρι του. Και βλέπεις ότι το συζητούσαμε και με εκπροσώπους της ΚΑΦ και λέω, καλά, είναι δυνατόν. Λέω, πώς το επιτρέπετε. Λέω, μα καταρχάς είναι για τη διοργάνωση, για την εικόνα του παιχνιδιού. Είναι κάτι άσχημο. Αποκλείεται, λέει, να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, φώναζε αυτός εκεί της ΚΑΦ. Εγώ ίδιος, λέει, θα υπογράψω και θα το απαγορεύσω. Πώς να βρεθεί και μετά από 2 μήνες γίνεται η κλήρωση για τα νοκάουτ του Μουντιάλ. Παίζουμε πάλι με το τζατ. Αυτή η χώρα μας τραβάει σαν μαγνήτης. Πηγαίνουμε εκεί και πάλι ξανά μανά στο γήπεδο το πλαστικό. Εν τω μεταξύ, μια άλλη φορά πάλι υπήρχε ένα πρόβλημα με το αεροπλάνο. Έπρεπε να κάνουμε ένα φωτιασμό ξανά μανά στο τζατ. Σου λέω. Ίσως να είναι και από ένα σταθμό. Ναι. Τα μάτια σου δηλαδή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είδα πολύ όμορφες εικόνες. Γιατί από φυσική ομορφιά έχω πράγματα να θυμάμαι πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς όταν υπάρχει τόσο μεγάλη φτώχεια και κυρίως όταν το βλέπεις σε παιδάκια, είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή, εγώ στην Τινησία που είχα πάει κάποτε είχα δει πολύ φτώχεια. Φαντάζομαι τώρα που η Τινησία αποτίθεται ότι είναι και σε ναι, καλή είναι κατάσταση. Είναι από τις εξευρωπαϊσμένες αφρικανικές χώρες. Φαντάσου λίγο παραμέσα τι γίνεται, δηλαδή κάτι Τανζανία, Τσάντ, Κόγκο. Καλά, Κόγκο, είναι εντάξει, ζούγκλα, τέτοιο. Εντάξει, εκεί, ναι. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδάκια και βλέπεις ότι έχει τύχει, αλήθεια σου λέω, να δώσω σε παιδάκι ηλεκτρολίτη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Είμαστε στον κόσμο μας. Και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι είμαστε στον κόσμο μας. Δηλαδή, τώρα στην Παλαιστίνη σκοτώνονται κάθε μέρα άτομα. Εμείς μόνο τα ζεσουί παρή ξέρουμε και τα λοιπά. Αυτά όταν είχαμε. Ναι, ζεσουί παρή και όλα ασχολείται με το Game of Love και το Power of Love. Και δεν δίνει σημασία τίποτα. Κατάλαβα γιατί είσαι τόσο επικριτικός. Δεν θα είμαι Αντώνη. Γιατί να είσαι. Δεν θα είμαι Αντώνη τώρα δηλαδή. Γιατί? Αυτά τα προβλήματα. Λέει, η δύναμη της αγάπης. Ποιος κέρδισε δηλαδή στην μονομαχία στο Survivor να γίνει πάλι στο Sky. 5-7 είμαστε. 5-7 είμαστε. Παίξτε ανατροπή. Θα το γυρίσουμε. Παίξτε ανατροπή. Θα το γυρίσουμε. Θέλω να μου πεις καλά. Προφανώς έχεις στο μυαλό σου πολλές. Πες μου λίγο, περιγράψε μου λίγο τα τελευταία λεπτά του αγώνα του Κρίσου με το Κονγκό. Με το πέναλτι του Σαλάχ της καθυστερής που ήταν και το αποτέλεσμα που σας πήγε στο Μουντιάλ. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά δεν έχεις από πού να το πιάσεις. Δηλαδή από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δηλαδή στο προσωπικό, σε αυτό που έβλεπα στον κόσμο. Αυτό είναι τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο. Ναι, Οκτώβριο μήνα. Εμείς ουσιαστικά με νίκη κλειδώνουμε μαθηματικά την πρόκριση στο Μουντιάλ μετά από τόσα χρόνια. Επομένως είναι το πρώτο match που είναι ελεύθερα τα εισιτήρια να εξαντληθούν και ένα γήπεδο 86.000 χωρητικότητα με
πραγματικά δεδομένα, έτσι, όχι τα ναι, δικά ναι, μας ναι, εδώ ναι, ναι, ναι. Που οι 5 γίνονται 15. Ναι, μπράβο, ναι. Έχει πάνω από 90 σίγουρα. Ξέρω, έχω αυτή τη στιγμή. Δεν έβλεπα τις σκάλες. Αυτό που λένε δεν έπεφτε καρφίτσα. Έβγαζε το γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς επειδή τα παιδιά εκείνη τη μέρα δεν ξέρω γιατί, αλλά και πολλές φορές δεν βγαίνουν στο γήπεδο να περπατήσουν στο γήπεδο. Εγώ το κάνω γιατί πρέπει να δω άμα θέλουν να το βρέξουν. Ναι, τι, ναι, ναι. Πρέπει να συνεννοηθώ να το βρέξουν πριν το ζέσταμα, μετά το ζέσταμα. Όλα αυτά είναι δική μου δουλειά. Το γήπεδο, 2 ώρες όταν φτάσαμε εμείς πριν το match, είναι ήδη κατάμεστο. Κατάμεστο. Και όταν... Στο Κάιρο ή στην Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια. Εμείς από την πρώτη μέρα που πήγαμε, μεταφέραμε ναι. την έδρα μας εκεί. Εμείς μεταφέραμε την έδρα Αλεξάνδρεια. Εντάξει, το γήπεδο είναι πολύ καλύτερο και οι συνθήκες που μας προσφέρει το ξενοδοχείο που είναι μάλιστα. δίπλα από το γήπεδο για την αποθεραπεία μας. Για την φιλοξενία, ναι, ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Συν το γεγονός ότι και για αυτούς ήταν καλύτερα γιατί ελέγχεται πολύ περισσότερο ο πληθυσμός ο οποίος θα πάει να δει το παιχνίδι, καθώς ο φανατικός. Ο πυρήνας είναι από το Κάιρο, οπότε πρέπει να μετακινηθούν 2 ώρες και τα λοιπά και έτσι ελέγχονται καθ' όλη τη διάρκεια. Κατάμεσο το γήπεδο και ουσιαστικά βγαίνοντας εγώ για να τσεκάρω το γήπεδο, είμαι ο πρώτος εκπρόσωπος εντός αγωγικών της εθνικής που βγαίνει έξω. Και επικρατεί ένας πανζουρλισμός. Καλά, δεν λέω ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Μάικλ Τζάκσον, κυριολεκτικά. Και... Άμα το πιάσει και ξεκινήσει από εκεί, ότι 2 ώρες πριν ήταν κατάμεστο από ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να ζήσουν το όνειρο. Ναι, δηλαδή ναι, δεν μας το χαλάει τίποτα και κανείς πλέον. Ξεκινάει το παιχνίδι. Τον Έκτορα τον ακούγαν οι παίχτες να τους δίνει οδηγίες ή. Δεν έχει σημασία. Ο Έκτορ φώναζε ακριβώς το ίδιο τώρα. Εξάλλου μπορεί να είσαι και σε γήπεδο άντρε και ο παίχτης να κάνει ότι δεν σε ακούει και να είσαι σε ένα κατάμεστο και επειδή είναι τέτοια ένταση να τον ακούς ναι, ακόμα κι αν είναι από χιλιόμετρα. Ναι. Το μάτι πήγε αρκετά καλά για μας. Προηγηθήκαμε και ένα 0 με γκολ του Σαλά. Χάσαμε και 2-3 ευκαιρίες. Εγώ είμαι στο ζέσταμα, γιατί όταν ξεκινάω το ζέσταμα και είμαι πίσω με τους ποδοσφαιρίστες, χάνεις πάρα πολλά πράγματα ναι, του παιχνιδιού. Ναι. Παρ' όλα αυτά, χάνει 2 ευκαιρίες μάτι ο Σαλάχ εκεί στην εστία που ήμουν εγώ και έκανα το ζέσταμα. Και σε εκείνη την εστία μπήκε και τον γκολ. Εν τω μεταξύ, είχα μια διαμάχη με τον Έκτορ, λέει: Πάτα σαν γκολ, λέει. Φαίνεσαι, λέει, στην κάμερα. Και του λέω: Εγώ φταίω που μπαίνουν τα γκολ στη γωνία που κάνω ζέσταμα. Δηλαδή, πραγματικά τα περισσότερα γκολ, πιστεύω το 80% των γκολ, έχει μπει στη γωνία που κάνουμε το ζέσταμα εκείνη την ώρα. Καλά, εντάξει, εγώ και σε άλλη γωνία να μπει. Άμα είναι να χτυπηθώ, χτυπιέμαι, εμείς δεν αγοριέσαι. Και. Κυλάει το παιχνίδι κανονικά, πάει μπρος το 86, 80 φεύγα, λέμε άτε να τελειώνουμε και φωνάζει ο Έκτορ την τελευταία του αλλαγή. Και φωνάζει ένα παιδί ο οποίος παίζει στην Άστον Βίλα τώρα τις επόμενες μέρες θα παίξουν και τελικό αυτή για την άνοδο. Παίζει βασικός πολλά χρόνια στην Αγγλία, δηλαδή είναι από τους πολύπειρους ποδοσφαιριστές. Ο Ελ Μοχαμάντι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, το δεξί το μπακ. Βέβαια παίζει ένας άλλος εκεί δεξιά που είναι ένας Ταύρος κανονικά. Ταύρος. Φάτι. Φάτι λέγεται και εντάξει είναι μεγάλος ηλικία, παίζει στην Άγγλη. Και εντάξει είναι δύναμη πυρός, είναι σταθερότητά του, είναι πάρα πολύ καλή, δεν βγαίνει ποτέ από εκεί. Και τον καλεί ο Μίστερ λογικά να κάνουμε αλλαγή, να περάσει ο χρόνος, να κλειδώσουμε λίγο την άμυνα. Γιατί θα βάζαμε ουσιαστικά έναν δεξί μπακ που έχει παίξει και χαφ, θα το βάζαμε χαφ να κλειδώσουμε. Πηγαίνω εγώ μαζί του, άτε πάμε, καλή επιτυχία. Μέχρι να πάω εκεί στον τέταρτο που τον λέω καλή επιτυχία και πάω μπρος στον πάγκο, μπαίνει ο Έλμο, πηγαίνει στη θέση του και βγαίνει μια μπάλα. Αυτοί παίζουν τη μπάλα πίσω, πηγαίνει στο αριστερό τον μπακ και ξαφνικά το βλέπω φεύγει. Σαν το τρένο μπροστά. Μόνος του να πιέσει, λέω τι κάνει, πάει καλά. Αλλαγή παιχνιδιού, πάει η μπάλα από την άλλη μεριά. Ξανά μανά αλλαγή παιχνιδιού. Πού να γυρίσει ο Έλμο από εκεί που βγήκε να κάνει το pressing μόνος του. Μπαμ, γκολ. Φυλάκια, έχω πέσει κάτω εγώ. Λέω τελείωσε, εντάξει, έλα, κοιτάω προς τον ουρανό και λέω εντάξει, λέω δεν γίνεται. Δεν θα πάμε μουντιάλ, δεν θα γίνει τίποτα. Δηλαδή έχουν περάσει όλες οι μαύρες εικόνες ενώ ακόμα και με το χ ήμασταν πρώτοι. Δεν είναι ότι άλλαζε κάτι τόσο ριζικά, απλά έπρεπε να πας να χτυπήσεις το τελευταίο αποτέλεσμα με την Γκάνα, η οποία ήταν, αν και ήταν το φαβορί, ήταν εκτός διεκδίκησης. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, λες ότι. Είναι γιατί Γκάνα, τελευταία είναι, στιγμή. Ναι, ναι, σωστά, λέω, θα μείνουμε έξω από την Ουγκάντα. Δηλαδή να πω να. Η Γκάνα που είχε ο Μαδάρα, ναι, να μείνει απ' έξω και να πει είναι λίγο φυσιολογικό. Χτυπήθηκε. Ναι. Αλλά από την Ουγκάντα, λέω, πάμε καλά. Και κοιτάω προς τον ουρανό και λέω: Μόνο εσύ το γυρνάς, λέω. Δεν γίνεται να γυρίσει διαφορετικά. Μα το έβλεπα το μάτς. Τα παιδιά ήταν απογοητευμένα. Λέω, ήταν το. Ο Σαλάχ πάντως όταν έπαιρνε την μπάλα ενώ χτυπιότανε, ξεσήκωνε ρε παιδί μου. Ξεστή... Και του συμπέκτη και τον κόσμο. Αυτό δηλαδή είναι, ξέρεις, είναι το δράμα που βιώνει εκείνη τη στιγμή που από τη μία σηκώνει τα χέρια του για να ξεσηκώσει τους άλλους και από την άλλη τα σηκωμένα χέρια τραβάει τα μαλλιά του. Και εγώ δεν έχω φτάσει στον πάγκο. Εκεί που είχα πέσει, εκεί έχω μείνει και περιμένω απλά να κλείσουν τα τελευταία λεπτά. Και να πάμε μέσα να κλάψουμε τη μοίρα μας. Γίνεται μια φάση, γίνεται μια αναμπουμπούλα, μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής μας στην περιοχή,
γίνεται ένα ψηλό σπρόξιμο. Δηλαδή. Εντάξει, και το κοράκι λίγο το έδωσε λίγο εύκολα. Ε. Εκεί δεν, όχι, άκου να σου πω. Δεν, εκεί, θα μπορούσε να δώσει εκείνο. Και παρόλα αυτά δεν το δίνει. Δηλαδή, αν το έδινε, θα έλεγε κανείς τίποτα. Ναι. Παρόλα αυτά δεν το δίνει και λέω εντάξει. Τελειώσαμε, κάτσε να πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Και ξαφνικά γίνεται ένα γέμισμα της απελπισίας από το στόπερ μας που είχε ανέβει σε ένα κόρνερ. Η μπάλα πηγαίνει προς το σημείο του πέναλτι. Ο ίδιος ο παίκτης που ζητάει πέναλτι στην προηγούμενη φάση, τη το πάρει με το στήθος, φεύγει προς τα μέσα. Και να είναι καλά εκείνος ο αμυντικός από την Ουγκάντα που πάει και τον διπλώνει με τα δύο πόδια, του κάνει μια καρατσιά, χραπ! Πάρ τον κάτω, δηλαδή εδώ είναι, είμαστε πέναλτι. Δηλαδή. Μην έχεις αμφιβολίες, σφίριξε το. Καλά, όταν σφίριξε το πέναλτι, δεν μπορεί να φανταστεί τι έχει επικρατήσει. Δηλαδή το γήπεδο είναι έτοιμο να πέσει. Λες και μπήκε το γκολ. Λες και μπήκε το γκολ. Βλέπω μέσα ανθρώπους να μπαίνουν με τα καροτσάκια. Βλέπω μέσα το στρατό να μπαίνει μέσα και αυτός, όχι να βγάλει τα καροτσάκια, αλλά να πανηγυρίσει και αυτός. Έχουμε μπει φυσικά κι εμείς. Έχουν μπει φωτορεπόρτερ. Έχουν μπει ένα σωρό κόσμος. Έχει μπει ένα παλικάρι το οποίο. Δεν, είναι νεαρός ηλικία, δεν έχει το πόδι του από πάνω από το γόνατο και ναι, δεν ναι, το έχει. Ναι. Και είναι με τις πατερίτσες και όπως τρέχει, δηλαδή έχει προσπεράσει και 2-3 παίχτες, τόσο γρήγορα που τρέχει, καρφώνει τις πατερίτσες κάτω και σηκώνεται κατακόρυφο. Δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες να τρελαίνεις. Αυτός έχει βραβευτεί τώρα σαν οπαδός της χρονιάς και επειδή είναι οπαδός της Άγγλης, του έχουν δώσει εφόρου ζωής εισιτήριο διαρκείας. Και εντάξει, έτσι όπως κοιτάω, εντάξει, και εγώ από τη μία πανηγυρίζω, από την άλλη κλαίω, από την άλλη λέω ακόμα δεν μπήκε τον γκολ, από την άλλη λέω πώς θα εκτελεστεί αυτό το πέναλτι αφού είναι όλα αυτή μέσα. Κανείς δεν πάει πάνω στην μπάλα. Πραγματικά αν υπήρχε μια χειροβομβίδα και μια μπάλα, πιστεύω ότι κανένας παίκτης μας δεν θα πήγαινε να πάρει την μπάλα, θα πήγαινε να πάρουν όλη τη χειροβομβίδα. Φυσικά εκεί. Εκεί έδωσε εντολή ο Κούπερ ή πήγε μόνο στο Σάλαχ. Κοίταξε, αν δει ούτω ή άλλω εξ αρχή έχει εντολή ο Σάλαχ να εκτελεί τα πέναλτι. Πηγαίνει, παίρνει την μπάλα και τον βλέπει ότι αυτό που είπα δηλαδή. Έχει απομονωθεί στο πέναλτι, στην μπάλα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει 90.000 κόσμο που περιμένει, δεν τον ενδιαφέρει 100 εκατομμύρια που περιμένουν να ζήσουν ένα απόλυτο όνειρο. Όπως μας λέγανε, λέει, θα ξεχάσει. Μας το λέγανε και το πιστεύω, μας το λέγανε παράγοντες της κυβέρνησης. Έτσι, ο υπουργός αθλητισμού, ο υπουργός εσωτερικών λέει πάντε στο Μουντιάλ για να ξεχαστεί ο κόσμος. Ναι. Και όντως έτσι έγινε, δηλαδή είναι απίστευτο. Τότε δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, καμιά φορά έλεγε ο Κούπερ, εντάξει, τι, εγώ λέω, θα λύσω όλα τα προβλήματα της Αιγύπτου. Αφού και τότε που είχαν έναν τον Μπουμάρακ, νομίζω που ήταν στη φυλακή, του λέω στο τέλος να ξέρεις ότι άμα είναι να τον αποφύγει. Γιατί ήταν και η θάνατο, νομίζω, ήταν η καταδίκη του. Και λέω στο τέλος, άμα είναι να τον σκοτώσουν ή να τον αποφυλακίσουν, λέω θα ρωτήσουν εσένα, λέω έτσι όπως την πάνε. Και. Εντάξει, εγώ δεν κοίταξα το πέναλτι, έφυγα, γύρισα και. Ουσιαστικά ο δεύτερος αρχηγός μας, το δεκάρι μας, ο Ντάλας Αϊτ, που είναι ένας παίκτης πολυσύνθετος για μας. Δηλαδή, μετά το Σαλάχ, ας πούμε, που έχει αυτόν τον ηγετικό ρόλο και έχει και σκοράρει και δίνει τις ασίστ. Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε 6 γκολ, τα 4 ο Σαλάχ, τα 2 ασίστ του Σαλάχ. Τα 4 του Σαλάχ, 2 ασίστ ήταν από τον Ντάλας Αϊτ και 2 γκολ ήταν δικά του. Δηλαδή, από τα 6 γκολ τα είχαν σκοράρει αυτοί οι δύο. Νούμερο δύο ασίστ, ναι, είναι το νούμερο 2, αλλά ήταν τραυματίες και δεν μπορούσε να παίξει. Όταν γύρισα, γιατί δεν μπορούσα να δω το πέναλτι και βλέπω αυτό το παιδί κρυμμένο πίσω από τον πάγκο, στα 32 το έτσι, που μιλάμε ένα τεράστιο αστέρι εκεί, είπε στην Αγγλία αρχηγός, και τον βλέπω να κλαίει με λυγμούς, σου λέω εγώ έχω γονατίσει. Και όσο και αν δεν είναι πιστευτό, εγώ έχω γυρίσει και βλέπω μόνο αυτόν. Όταν εκτελεί ο Σαλάχ και βάζει τον γκολ, αλήθεια σου λέω, για μένα υπήρχε βουβομάρα, δεν άκουσα τίποτα. Πρώτα τον είδα να εκτινάσεται αυτό και να τρέχει. Και όταν έτρεξα εγώ κατά πάνω του, τότε άκουσα τις ιαχές του γκολ. Ο Κούπερ πώς ήταν στους πανηγυρισμούς, ψύχρεμος ή γι' αυτός ξέφυγε? Ο Μίστερ ήταν πολύ ψύχρεμος. Και στους πανηγυρισμούς. Γενικά είναι ψυχρός, είναι συγκρατημένος. Κοίταξε να δεις, τον έχω δει πολλές φορές όμως πλέον όταν είμαστε στην Αίγυπτο σε καταστάσεις που δεν τον έχω ξαναδεί. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ πιο εκδηλωτικός από ό,τι ήταν παλιότερα. Στο συγκεκριμένο σημείο ήταν πολύ συγκρατημένος. Τυνάχτηκε βέβαια σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα όταν πήραμε το πέναλτι. Δηλαδή εκεί τον είδα άλλον Έκτορ. Μετά όταν μπήκε το γκολ ήταν πολύ ψύχρεμος. Με το που πήγε η μπάλα στη σέντρα, αυτός άρχισε να απομακρύνεται προς τη φυσούνα. Γιατί ήταν ζήτημα δευτερολέπτων να σφυρίξει ο διαιτητής. Και με το που σφύριξε τη λήξη, υπάρχει βίντεο που δείχνει τον Έκτορ να κάνει ένα sprint για να μπει μέσα στη φυσούνα. Και εξαφανίστηκε και πήγε στα αποδυτήρια. Yeah. Όταν το συζητούσαμε μετά, λέει ότι πραγματικά λέει, ήθελα λέει, να μπω στα αποδυτήρια. Λέει καταρχάς δεν γινόταν. Το πανηγύρι του αιώνα δεν θα μπορούσα ούτε να αναπνεύσω. Όπως ο Σαλάχ είχε έρθει μέσα με γρατζουνιές παντού, στο λαιμό παντού. Καλά, είχαν πέσει όλοι παντού. Παντού, δηλαδή ήταν τον δάραν τον άνθρωπο. Και λέει, ήθελα λέει, να αφήσω τη στιγμή λέει, τον πανηγυρισμό στα παιδιά. Και μετά ήθελα λέει, να κλειδωθώ λέει, στα αποδυτήρια. Εγώ λέει και ο προπονητής. Αυτοί οι δύο να είμαστε λέει. Ναι. Ο Κούπερ λέει και ο προπονητής Κούπερ. Λοιπόν, το ακούμε λίγο, δώστε λίγο Χριστό.
Καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά που λέει, όχι έτσι? Άκου όμως τι καταλαβαίνω. Λίγο πριν φωνάξει τον γκολ, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Καλά, ο άλλος που αναμεταδίδει, ναι, έχει στα, είναι και με, στην Ομοσπονδία, είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Αχα. Ο οποίος είναι πολύ νεαρότερος σε ηλικία και ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν μιλάει γιατί κλαίει με λυγμούς. Από το τη στιγμή, δηλαδή υπάρχει εικόνα που κλαίει, έχει κρυφτεί κάτω από το τραπέζι, ναι, και κλαίει. Ναι, ναι, ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι με το που παίρνει την πάνω Σαλάχ και τη στείνει, επειδή πλέον πάντα πριν τους αγώνες και σ' αγκαλιάζονται κυκλικά αυτοί, ναι, και ναι, ναι, λένε την προσευχή τους και συμμετέχουμε κι εμείς. Και όταν πάει να στήσει την μπάλα ο Σαλάχ, αυτά τα οποία λέει ο εκφωνητής είναι «Πάτερ ημών εν της ουρανής». Ξεκινάει και λέει το «Πάτερ ημών», το δικό τους το «Πάτερ ημών». Ναι, την προσευχή τους. Και, ναι, ναι. Όταν το έβλεπα μετά λέω «Αυτό δεν είναι το «Πάτερ ημών» που λέμε». Λέει «Ναι, ο άνθρωπος έχει αφήσει μεταδόση», ναι, και τα λοιπά, ναι, ναι, και απλά, ναι, ναι, λέει, ναι, το «Πάτερ ημών» μέχρι να χτυπηθεί το πέναλτι. Το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι το όπιο του λαού. Είναι, εντάξει. Είναι. Εκεί είναι κάτι παραπάνω. Εκεί είναι κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, είναι εκεί πιο έντονη. Μέχρι σήμερα εντωμεταξύ είχαν πει ότι θα υπάρχουν σημαίες παντού έτσι και περάσουμε στο Μουντιάλ. Τις οποίες μέχρι τώρα πριν από τρεις εβδομάδες που ήμουν εκεί, τις έχουν κρεμασμένες, δεν έχουν βγάλει σημαίες. Ναι. Ήταν η πιο έντονη ποδοσφαιρική σου στιγμή? Νομίζω ναι. Κοίταξε να δεις, ναι, σίγουρα. Γιατί πετυχαίνεται ένα στόχο ο οποίο σου λέω το βιώναμε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, εγώ όταν πρωτοπήγα, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, αλλά το θέμα είναι ότι είναι τέτοια η θέση μου που επειδή όταν. Καθημερινά έχουν πλάνα από την προπόνηση. Αρχικά γιατί σου λέω ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Φυσικά πλάνα τα οποία δεν μπορούν να είναι την ώρα που ο Έκτορ δουλεύει. Το απαγορεύει. Επομένως αυτοί μπαίνουν στην αρχή και παίρνουν πλάνα τα οποία πλάνα είναι από το δικό μου το ζέσταμα, από το δικό μου το κομμάτι. Επομένως μοιραία, όταν είμαι εγώ εκεί, φαίνομαι λίγο παραπάνω. Από τις πρώτες μέρες, δηλαδή ακόμα δεν ξέραμε τον όμιλο του Μουντιάλ, δεν ξέραμε τίποτα. Ξεκινούσαμε και περιμέναμε τον όμιλο του Κόπα Αφρικα για να ξεκινήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Ναι. Όταν πήγαινα στο αεροδρόμιο. Με πιάνανε, με αγκαλιάζανε, χωρίς να ξέρουν καλά το όνομά μου. Δηλαδή, Captain Antuni, World Cup. Γιατί σου λέω, δεν μιλάνε και τα αγγλικά. World Cup. Dream. Και ξέρεις, να εξηγήσω ότι, παιδιά, και για μας είναι δικό μας όνειρο, μην νομίζετε, αλλά... Captain Antuni. Dream. World Cup. Please. Γιατί το P το λένε B και το B το λένε P. Δηλαδή, είναι ο Κούμπερ. Είναι, δεν είναι ο μπρο, ο μπράδερ, είναι ο προ. Δηλαδή έχουμε τέτοια πράγματα. Κατάλαβα. Please, World Cup. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό και στο ζητάνε, ξέρεις, με κάτι μάτια τα οποία είναι τόσο αγνά εκείνη τη στιγμή που δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Δηλαδή το βιώνανε πάρα πολύ έντονα. Φαντάζομαι. Πήγαμε να φύγουμε να πάμε ξενοδοχείο και ένας τυπάς πήδηξε μπροστά από τις ρόδες του λεωφορείου για να το σταματήσει. Ναι. Λέω δεν πάει καλά. Ναι, είναι τρελαμένοι. Δεν πάει καλά. Δηλαδή πήδηξε εκεί μπροστά του, λέω μπροστά από τις ρόδες για να φρενάρουμε. Διάλειμμα. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο. Μπορεί να τον κρατήσουμε ή έχει. Έχει θέμα. Πόση ώρα ακόμα μας δίνει? Έχουμε, μωρέ. Εντάξει, ωραία. Τελειώσαμε. Λοιπόν, κάνει ένα μαζεμένο break. Χρήστο, επιστρέφουμε με Σαλάχ και μια ενδιαφέρουσα ιστορία για τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αιγύπτου που έχουμε να πούμε. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 10, στα 9, σχεδόν 10 λεπτά και μετά από τις 11. Λίμπαρο 107,4 Μπαλαντέρ. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα, η οποία είναι αφιερωμένη σήμερα στο Μουντιάλ και στην Εθνική Αιγύπτου, με καλεσμένο φυσικά τον Αντώνη Σαριόγλου. Για όσους δεν συντονιστήκατε νωρίτερα, τον γυμναστή, τον Φαράο. Ένας μικρός Φαράο, θα λέγαμε. Τον άμεσο συνεργάτη του Έκτορ Αλκούπερ. Του στρατηγού, που τρώει υπό ανάγκη. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Αυτό το πράγμα. Δεν γουστάρει το φαγητό. Μα είναι απίστευτο. Ναι. Δεν τρώει, μα το λέω, είναι δυνατόν. Λέω, γι' αυτό είναι σαν σκελετός. Μα το βλέπεις κάποιες στιγμές και φαίνεται, ας πούμε, δύο κομματάκια κρέας, λίγο καρότο, λίγο καλαμπόκυλο. Τι είναι αυτό, ρε μισθό? Α, είναι πολύ το ιδιαίτερο. Ναι, εγώ εν τω μεταξύ, εντάξει, εμένα τα δικά μου τα πιάτα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Ίσως γι' αυτό. Και ξέρεις τι είχαμε πάθει, είχαμε μείνει. Τι έζησε, Αντώνη. Πες μου και εμένα. Αναλόγως τι τρώω το βράδυ, είναι και τα χιλιόμετρα που πρέπει να κάνω την επόμενη μέρα το πρωί. Ήμασταν Αθήνα, είχαμε μείνει Αθήνα γιατί παίζαμε με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική και μετά ξεκινούσαν τα play-off. Και έπρεπε να μείνουμε στην Αθήνα, ναι. Και έπρεπε να μείνουμε Αθήνα για να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου που κάνουν οι προπονητές των play-off. Εγώ το μεταξύ εκείνη το μάτς δεν είχα πάει στο γήπεδο και τον περίμενα στο ξενοδοχείο. Επιστρέφοντας με παίρνει τηλέφωνο και λέει, αλλά τι γίνεται στο ξενοδοχείο? Λέω, ναι. Λέει, έφαγες? Λέω, δεν έχω φάει ακόμα. Λέω, ωραία, γυρνάω στο ξενοδοχείο, λέει, να κάνω ένα μπάνιο και πάμε να φάμε μαζί, λέει, κάπου. Λέω, εντάξει, μίστερ, εγώ το μεταξύ όντως δεν είχα φάει. Περνούσε η ώρα τίποτα. Λέω, ωραία, τι θα γίνει? Λέω, και εγώ με την πείνα που έχω δεν μπορώ να πάω να φάω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Θα νομίζω ότι είμαι κανένα λιγούρι. Πηγαίνω σε ένα περίπτερο, παίρνω δύο κρύα σάντουιτς, τα τρώω, ξέρεις, για πρόγευμα, ώστε να πάω και να είμαι λίγο πιο. Να σε κόψει, λέει. Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα να είμαι λίγο πιο sick. Δεν μπορούσα να είμαι και ό,τι να είναι.
Και περνάει η ώρα, τίποτα. Πάει 12, 12.30, τίποτα. Κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο, λέει: Έλα, Αντώνη, εσύ είπες ότι δεν έχεις φάει, ε? Λέω: Ναι, μίστερ, λέω: Είπες να φάμε μαζί, λέει. Ωραία, λέει: Το ξέχασα, λέω, ότι έπρεπε να πάμε να φάμε. Λέω: Τι, πώς, λέω, τι το ξέχασε, λέει: Το ξέχασα. Λέω: Καλά, ρε, μίστερ, λέει: Εντάξει, δεν πεινάζει, λέει: Τι σου να πάμε κάπου, λέει, να φας εσύ, λέει, γιατί εγώ δεν πεινάω. Ναι. Και λέω: Όχι, ρε, μίστερ, ούτε εγώ πεινάω, εντάξει. Λέει: Όχι, όχι, πάμε. Λέω: Έλα, ρε, μίστερ, τώρα εντάξει, έχει πάει και 12-12 και δεν πειράζει. Λέω: Θα τα πούμε αύριο, λέω, στο πρωινό. Εγώ από μέσα μου παρακαλούσα να κλείσει γρήγορα, να πάω να προλάβω το περίπτερο, γιατί δεν υπήρχε κανένα άλλο πιο κοντά. Να πάω να πάρω κάτι να φάω. Λέω: Άνθρωπο δηλαδή που λέει ότι ξέχασα να πάω, ξέχασα να φάω. Δηλαδή, πώς ξεχνάς να φας. Και όμως είναι έτσι. Να μας πεις, επειδή ακούει κιόλας, νομίζω ότι ακούει και μπορεί να το επιβεβαιώσει και με μήνυμα, τι χέρι έβαζε το τζαλτίδι όταν έτρωγε τις προετοιμασίες. Ε? Τι χέρι άστε, έβαζε το τζαλτίδι άστε, που γέμιζε τέσσερα πιάτα και τρώγε. Άστο. Δεν θες να ξέρεις. Εντάξει, κάπως πρέπει να συντηρήσει το κορμί, ρε φίλε. Αυτό το φιδί σου. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι είναι και πάρα πολύ ψηλός ο Χρήστανθος. Έχει γίνει στυλάκι. Έχει να κάνει. Ναι, ναι, τον είδα και ξαφνιάστηκα. Έχει γίνει τέτοιο. Το τρέχουμε εδώ γι' αυτό. Εύζονα έχει. Καλά, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα του Μουντιάλ. Τώρα κάτι άλλο έχει στο μυαλό. Θέλω πριν πάμε στα του Μουντιάλ να μα μιλήσει για δύο. Για τρεις παίκτες βασικά. Ναι. Πρώτα θέλω να μας μιλήσεις για αυτό. Θα αφήσω τον τελευταίο του Σαλάχ. Θα μας μιλήσει για αυτόν τον εκπληκτικό τερματοφύλακα που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και δεν την ξέρουν πολύ. Που ίσως είναι 46. Τώρα είναι, ναι, πατάει τα 46, κάτι τέτοιο. Έχουμε χάσει και εμείς το μέτρημα. Αυτό και ο ίδιος το έχει χάσει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή, κοίταξε να δεις. Πάντα δεν νομίζουμε και πάντα παίζει αυτός. Ναι. Στο μάθημα αυτό είναι αλήθεια. Το 2-1 με το πέναλτι αυτός δεν ήταν. Ναι, ο Χάδαρη έπαιζε. Ναι. Ο Χάδαρη, ναι, ναι, ναι. Στα φιλικά δεν έπαιξε. Χάδαρη. Ναι, ναι. Έχει κι άλλα στην αρχή. Ελχάλαρη. Ο οποίος είναι μια φοβερή ιστορία. Κοίταξε να δεις. Αυτός είναι μεγάλη ιστορία. Έτσι. Δηλαδή, ο πανζουρισμός που επικρατεί τώρα στο όνομα του Σαλάχ υπήρχε πριν από χρόνια με αυτόν. Δηλαδή, έχει πιάσει πέναλτι την Ντρογκμπά, τέτοια. Είναι εκεί λαϊκός ήρωας. Ακόμα και σήμερα, αλλά φαντάζομαι τώρα στις καλές εποχές του. Ο οποίος κάποια στιγμή, εντάξει, έχει πάει 38-39, δεν ξέρω πώς έχει πάει. Και φυσικά πλέον δεν τον καλεί κανένα στην εθνική. Για πολλά χρόνια δεν πάει στην εθνική. Αυτό συνεχίζει να παίζει κάποια στιγμή. Κάνει συμβόλαιο στη Γουάντι Ντέγλα, η ομάδα που έχει πάρει και τον Εργοτέλη. Και συνεχίζει, παίζει και είναι ψιλοσυμπαθητικός και τα λοιπά και ξεκινάει τώρα και πετάει το όνομά του. Να με δει ο Ομοσπονδιακός, η καρδιά μου είναι στην Εθνική, ό,τι θέλει ο Κούπερ. Λέει άμα με καλέσει λέει, να κουβαλάω μπάλες, εγώ λέει θα έρθω να κουβαλήσω λέει μπάλες. Αρχίζει λέει τα δικά του τα παλαβά, τότε είναι 43 προς 44. Πηγαίνω εγώ μια μέρα, πώς έτυχε και πήγα κάνα δύο μέρες νωρίτερα πριν μαζευτούμε και λέει θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα τερματοφύλακα που θα πάρουμε. Στην εθνική λέει αυτή τη φορά. Πηγαίνω μαζί με τον αγώνα, μου τον δείχνουν, λέω μίστερ, λέει είναι 43 χρονών. Λέω πλάκα κάνεις. Νο μεταξύ έφαγε και δύο γκολ εκείνη τη μέρα, Παναγία μου. Και εγώ το παιδί έρχεται. Νο μεταξύ ο Έκτορ έχει τώρα έχει εισάγει μια νέα. Όταν έρχονται ποδοσφαιριστές, έχει εισάγει ένα νέο τρόπο να του υποδέχεται. Ρωτώντας με αυστηρό ύφος ποιος είμαι εγώ, και ξέρεις πάντα ο ποδοσφαιριστής τώρα που έχει τον Έκτορ μπροστά του, λοιπόν, λέει ο Μίστερ, η Ίντερ, η Βαλένθια, το Champions League και τέτοια. Και λέει ξεχάστε τα αυτά, λέει εγώ εδώ λέει, είμαι για εσάς. Σκεφτόμαστε, λέει εγώ και το επιτελείο μας για εσάς 18 ώρες το 24ωρο. Είμαι ο πατέρας σου, είμαι ο αδερφός σου. Σαν την Αδυνά, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαι νονά σου, ο νονός σου κτλ. Έτσι και ο Μίστερ. Τέλος πάντων μετά οι ποδοσφαιριστές ψιλοδασκαλεύανε τους καινούργιους ποδοσφαιριστές και λέγανε να μας ερωτήσει, πες εσύ ο μπαμπάς μας. Σκάει μύτη ο Χάδαρης στην πρώτη προπόνηση, στεκόμαστε, τον καλωσορίζει ο Μίστερ. Λέει εντάξει, σε καλωσορίζω, σε γνώριμα αλημέρια κτλ. Λέει αλλά πλέον είναι καινούργια συνεργασία, λέει έχεις να συνεργαστείς με εμένα, λέει ξέρεις εγώ ποιος είμαι. Ο άλλος έχει δασκαλευτεί και λέει μπάμπα, γιατί σου είπα το οποίο. Και εκείνη τη στιγμή πετάγω και λέω εντάξει, λέω, εσύ έχεις τράσος, του λέω. Ποιος μπαμπάς, πες τουλάχιστον ο μεγάλος μου αδερφός. Και τα άλλα τα παιδιά έχουν πέσει τα ανάσκελα. Τέλος πάντων, και ξεκινάει έτσι η διαδικασία και ο Χάδαρη, όντως, ενώ έρχεται ως τρίτος, ενώ έρχεται κανονικά τη Μισένεκεν, όποτε φτάνουμε στο προπονητήριο, παίρνει τις μπάλες, δύο σάκους μπάλες, τους πάει στο γήπεδο και όταν τελειώνει η προπόνηση, μαζεύει μπάλες και τις πάει μέσα. Nice. Μέσα έξω, μέσα έξω. Κάποια στιγμή γίνονται κάποια μαγικά και ο μόνος τερματοφύλακας που είναι διαθέσιμος είναι αυτός. Ξεκινάει, μπαίνει με προσωπικότητα. Πραγματικά κατεβάζει ρόλα στα παιχνίδια που ξεκινάει να παίζει και παίρνει τα πάνω του. Έχουμε φτάσει σε σημείο να πηγαίνουμε ουσιαστικά στο κόπα. Από ό,τι βλέπω, αυτός είναι ο αρχηγός, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν αυτό το θέμα της ιεραρχίας το έχουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, μετά το Χάδαρ είναι ο Φάτη, το δεξιμάκ που σου έλεγα. Γιατί το πάνε με βάση τις συμμετοχές. Και ενώ πήγαινε ουσιαστικά σαν τρίτο στο κόπα Αφρικά,
με το που. Εντάξει, εκεί πρέπει να πει σε καρφίτσα μεγάλη. Φτάνουμε Γκαμπόν, δηλαδή όταν απομακρυνθήκαμε μίλια μακριά από το Κάιρο, με το που φτάνουμε στην πρώτη προπόνηση, ο δεύτερος θερματοφύλακας παθαίνει θλάση. Και με το που ξεκινάμε το πρώτο μάτς με το Μάλι, κάνει μια επέμβαση ο θερματοφύλακας μας ο βασικός και παθαίνει καθόλου θλάση. Και όχι η θλάση μικρή, δηλαδή η θλάση που την επόμενη μέρα που στείλαμε πίσω στο Κάιρο. Βουντού. Και έχουμε μείνει μόνο με το Χάδαρη, ο οποίος μπαίνει, είναι πραγματικά προσωπικότητά του. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία την οποία. Καλά, εδώ βλέπω έχει 156 συμμετοχές. Συν το γεγονός ότι πήγαμε στα πέναλτι στον ημιτελικό και έπιασε δύο πέναλτι, ενώ στην αρχή πηδούσε όπου να είναι, όπου να είναι, εμένα έχουν κατέβει τα αυτιά μου μέχρι κάτω. Εν τω μεταξύ λέω, δεν θέλω να πάω στα πέναλτι, δεν θέλω να πάω στα πέναλτι, δεν θέλω να πάω στα πέναλτι. Και τελικά πάμε στα πέναλτι. Λέω, δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη διαδικασία σε έναν ημιτελικό. Εν τω μεταξύ, εκείνη τη στιγμή, στα 9 χρόνια καριέρα που έχω στο ποδόσφαιρο, δύο φορές έχω πάει σε πέναλτι αγώνα και στις δύο έχω αποκλειστεί. Με Άρη, με Πάο και με Τρίκαλα. Εν τω μεταξύ λέω, όχι. Και γίνεται η διαδικασία και παίρνουμε την εστία όπως είναι ο πάγκος μας δεξιά. Ναι. Και λέω, τουλάχιστον τις δύο φορές που αποκλειστήκαμε ήταν η αριστερή εστία. Και δεν ξέρω τι έγινε και λέει, αλλάξτε και πηγαίνουμε ξανά μάνα στην αριστερή. Λέω, τελειώσαμε. Ξεκινάμε εμείς με την μπάλα στο δοκάρι. Δοκάρι και ξεκινάνε αυτοί. Αλλού η μπάλα, αλλού ο Χάδαρη. Γκολ εμείς, αλλού η μπάλα, αλλού ο Χάδαρη. Αλλού η μπάλα, αλλού ο Χάδαρη. Και εντάξει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μένουν τα τελευταία πέναλτι. Λέω, εντάξει, δεν πιάνει αυτός, τίποτα δεν γίνεται, τελειώσαμε. Πάει να εκτελέσει ο τερματοφύλακας, βγάζει ανάποδο χέρι ο σκύλος, πιάνει το πέναλτι. Εγώ πάω, τραβάω μία το plexiglass, με κυνηγάνε ακόμα και στην Καμπόν, το ανοίγω μία στα δύο. Ισοφαρίζουμε. Συνεχίζουμε εμείς να σκοράρουμε και πάει τώρα το τελευταίο πέναλτι και πηγαίνει ο Τρουαρέ της Λίβερπουλ, νομίζω ήταν τότε. Ναι, Λίβερπουλ νομίζω. Η Λίβερπουλ, η Τσέλσι. Και όπως πηγαίνει, λέω, καμιά φορά ρε η τύχη στον καλύτερο παίκτη της ομάδας. Το παίκτη είχε παίξει και πάρα πολύ καλό. Συνήθως τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, λέω, επιφυλάσσει μια κακή έκπληξη. Άσχετο τον Τραωρέ που είχε Τσέλσι που τον έδωσε μετά στον Άγιαξ. Και πιάνει και το πέναλτι πάλι ο Χάδαρη. Και πηγαίνουμε στα τελικά. Λοιπόν, παράλληλα αυτή την πορεία του, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο θερματοφύλακα μέχρι τη στιγμή, ο οποίο ανανεώθηκε έτσι και μετά από εκείνο πήρε συμβόλαιο διετία στη Σαουδική Αραβία και τώρα τον ανανέωσαν άλλο ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα που παίξαμε τώρα τα τελευταία φιλικά στη Συρίχη με Πορτογαλία και Ελλάδα. Ο τυπάς δεν έχει σταματήσει ακόμα να κουβαλάει τις μπάλες. Και έχει, μου έλεγε, δηλαδή, θέσει συμβόλαιο φόρο ζωής με την. Με την Πούμα έχει φόρο ζωής συμβόλαιο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, δεν είναι μια μεγάλη ιστορία ο άνθρωπος. Αλλά κοίτα, προσπαθεί να προσέξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι μέχρι τώρα πρόσεχε. Και σκέψου αυτό που το έλεγα στον Νίκο. Εγώ έχω εισάγει την κρυοθεραπεία μετά από κάθε προπόνηση. Προπόνηση παιχνίδια και μετά έχει κρυοθεραπεία. Πηγαίνουμε στον πάγο. Αυτό ήταν κάτι. Αυτό πώς αντέχετε, ρε, δηλαδή το. Κοίταξε. Το ακούω, το εφαρμόζω και τι. Είναι δύσκολο. Προφανώς κάνει δουλειά. Αλλά πώς αντέχετε. Εγώ θυμάμαι όταν ήσουν με τον Όγιο στον Ηράκλειο. Που έρχεται του βουτούσατε μέσα στα βαρέλια. Με το Γιγέρμο το κάναμε και στο ημίχρονο του αγώνε, το ξέρει. Στο ημίχρονο. Είχαμε στο ημίχρονο πάγο και του βουτούσε μέσα, μίστερ. Ναι. Και. Αυτό ήταν κάτι εντελώς καινούργιο αυτόνα. Του άρεσε. Σκέψου ότι όταν ξεκίνησε δεν έμπαινε ούτε 3 λεπτά. Και τώρα μπορεί να κάτσει 20 λεπτά και να μην πάρει χαμπάρι. Και τόσο πολύ που όταν πηγαίνει και το βράδυ στο δωμάτιό του. Εντάξει, ό,τι ζητήσει αυτό είναι στα πόδια του. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο room service και λέει: φέρτε μου πάγο. Και γεμίζει την πανιέρα και πάλι μπαίνει μέσα στο πάγο. Και μια μέρα ήμασταν στη θεραπεία και μου κάνει coach. Σήμερα λέει: θα κάτσω παραπάνω, λέει, για να είμαι καλά αύριο. Και του λέω: εσύ, αγόρι μου, λέω, για να είσαι καλά αύριο, πρέπει, λέω, να ζεις σε ένα ψυγείο και να βγαίνεις μόνο για να παίζεις και να τρως, λέω. Λέω, πλάκα μου κάνεις, άμα θα κάτσεις 12 λεπτά, τώρα 20, λέω, νομίζω έχεις καμιά διαφορά. Εντάξει, γενικά έχει μάθει και τους τρόπους μου. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια εκτίμηση αμοιβαία, το ξέρει και όταν κάνουμε χιούμορ δεν παρεξηγείται καν. Του παίρνει, δηλαδή, έχεις καλή σχέση, είστε δηλαδή φιλαράκι. Ναι, είναι. Κυρίως με τα παιδιά που μιλάνε, τα αγγλικά είναι διαφορετικά. Αλλά σχεδόν με όλους τους ποδοσφαιριστές έχω σχεδόν εβδομαδία. Ο Σαλάχ, δηλαδή, σήμερα μίλησα σχεδόν με όλη την εθνική, γιατί ξεκινάει το Ραμαζάνι και έστειλα να τους ευχηθώ. Ναι. Μίλα μας τώρα λίγο για Μοχάμεντ Σαλάχ. Κοίταξε να δεις, ένα παιδί που πραγματικά έχει μια απίστευτη εξέλιξη. Αλλά τον έπιασε στα χέρια σου καταρχάς όταν ήταν 21 ετών και ήταν δανεικό στη Φιωρεντίνα από την Τσέλσι, μου είπες πριν. Ναι. Εμείς το πιστεύεις, τον φωνάζαμε τότε. Εντάξει, δεν είπα πουλάκι, δηλαδή λέγαμε Παχαρίτο. Γιατί ήταν γρήγορος, ήταν μικροκαμωμένος και έτρεχε. Ναι. Όμως τότε, από τότε ήταν το μεγάλο αστέρι της εθνικής. Παρ' όλα αυτά, αν παρατηρήσεις τα βήματά του ένα-ένα, προσεγμένα, λες ότι ό,τι παίρνει αυτή τη στιγμή ο Μόμο. Από την καριέρα του, το έχει παλέψει πάρα πολύ.
δουλεύει πάρα πολύ και σε ατομικό επίπεδο όσον αφορά τη διατροφή του, την αποθεραπεία του, τις φυσιοθεραπείες του, τις ατομικές προπονήσεις. Είναι ο μόνος που όταν εγώ βάζω κάθε φορά το πρωί, αναλόγως το πώς είναι το πρόγραμμά σου το απογευματινό, βάζω κάποια ώρα, στην οποία, μια μισή ώρα, στην οποία μπορεί ο ποδοσφαιριστής να πάει στο γυμναστήριο να ακολουθήσει οποιοδήποτε πρωτόκολλο έχει από την ομάδα του ή ατομικό, ναι. Αλλά υπό την παρουσία μου. Δεν γίνεται τώρα να πας στις κυλαλές όπως θέλει. Ναι, ναι. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει τύχει μέρες που να είμαστε μόνο αυτός και εγώ στο γυμναστήριο. Δηλαδή δεν θα χάσει ποτέ ατομική προπόνηση δική του. Μάλιστα. Και ακόμα και όταν δεν θα πάει, πρώτα θα με ενημερώσει. Θα πει ότι να ακούω σήμερα, νιώθω λίγο κουρασμένος, έτσι αλλιώς δεν θα κάνω σήμερα προπόνηση. Από αυτό είναι ελάχιστες φορές. Δηλαδή βλέπεις το πόσο προσιλωμένος είναι στη δουλειά που κάνει. Είναι ένας άνθρωπος οικογενειάρχης. Ένα... Και πρέπει να είναι και πολύ σεμνός, έτσι. Δηλαδή... Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και πιστεύω ότι. Να... Δεν πρέπει να είναι, ας πούμε, αυτό πιστεύω, να το παίζεις, δηλαδή, εγώ, ότι πέρα από. Ιστορία. Ναι, ναι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, στο όργανο επιτρεπτού λίγο. Κάποιες φορές, κοίταξε να δεις. Είναι μοιραίο. Είναι το μεγάλο αστέρι. Δεν γίνεται. Ειδικά μετά τη σεζόν που κάνει. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς να αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, όπου και να πάει, ντου. Είναι όλοι οι Άραβες. Ο Μέση είναι Μαρόκο. Εδώ κοντεύει να γίνει ο Μέση της Ευρώπης και ο παγκόσμιος. Δηλαδή, άμα κάνει μακάρι να κάνει. Μα στην Ιγυρία, ξέρεις τι, μιλάμε για παζουρλισμό. Είχε περίπου 500 ανθρώπους που παρακολουθούσαν την προπόνηση της Ιγυρίας, ναι, στο γήπεδο, και μετά την Ιγυρία θα κάναμε εμείς προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο που θα παίζαμε. Με το που φτάνει το δικό μας το πούλμαν, έχουν φύγει όλα από την κερκίδα, προσπαθούν να προσεγγίσουν τα αποδυτήρια και έχει γίνει ένας κακός χαμός με φανέλες και σιζοκραυγές από τους Σαλάχ. Δηλαδή έχουν παρατήσει την εθνική και την προπόνηση και έχουν έρθει εκεί. Και μιλάμε τότε ήταν, ίσως να ήταν η πρώτη χρονιά στη Ρώμα. Δεν ήταν, ναι, ακόμα ο σημερινός, ναι, 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 Σαλάχ. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις κυριολεκτικά λατρείας δεν μπορεί να μην δε σε επηρεάσουν. Καλά, έστω και λίγο. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά, ναι, βλέπεις ότι είναι αυτό που είπα. Είναι λίγο. Δηλαδή δεν έχει έπαρση αυτό το παιδί. Ναι. Δηλαδή έχει παραμείνει πάρα πολύ ταπεινό. Είναι ένα παιδί μου πιο. Δηλαδή καμία σχέση με τον Γουάρντα. Ναι. Ο Γουάρντα είναι άλλη, κοίταξε, άλλη ιστορία. Ο Γουάρντα δεν είναι κακό παιδί. Ο Θεό είναι κακό. Απλά είναι παιδί και, μου πιο τζαζ, α πούμε. Αυτό. Αυτή είναι η λέξη. Λίγο πιο τζαζ, λίγο πιο. Εντάξει, πιστεύω θα το διορθώσει, γιατί. Κοίταξε να δει. Κάνει κάποια πράγματα μέσα στο όριο του επιτρεπτού και καλά κάνει. Και τα κάνει. Είναι νεαρός, είναι στο ποδόσφαιρο, κάνει κάτι το οποίο το αγαπάει και το κάνει καλά. Δηλαδή, δεν είναι το κάνει καλά. Βλέπουμε τη φετινή χρονιά παίζει καλά ο Γουάρντα. Ο Γουάρντα για να παίξει καλά, προπονείται σωστά και μόνος του, προσέχει τη διατροφή του. Δηλαδή, ναι, είναι εν μέρη μια μικρογραφία του Σαλάχ. Δηλαδή, στα βήματα του Σαλάχ όσον αφορά το πώς προπονείται και πώς προετοιμάζεται. Και ο Γουάρντας αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα είναι βασικός στο Μουντιάλ, πώς το κόβεις εσύ, τι έτσι, τι πράτης, είναι... δύσκολα. Κοίταξε να δεις, δύσκολο δεν είναι τίποτα. Καλά, δηλαδή, ναι, και όταν ήρθε, στο Κόπα Αφρικα, αρχικά φαινόταν ότι δύσκολα θα παίξει και έπαιξε τον τελικό, έπαιξε σαν σεντερφόρ. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή ο Γουάρντας, ο Νέκ, τον αρέσει πάρα πολύ στις πτέρυγες. Ναι. Τον αρέσει πολύ στις πτέρυγες. Αλλά εμείς εκεί είναι η δύναμη πυρός. Δηλαδή είναι ο Σαλάχ και ο Τρεζεγκέ. Ο οποίος είναι ένα παλικάρι που κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φέτος. Αλλά και γενικότερα... αυτός. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Πολύ καλός. Και... αυτό το όνομα, πώς το. Από τον Ντάβιτ. Από τον Ντάβιτ το πήρε. Ναι, 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 ναι. Και. Θεωρώ ότι η ενδεκάδα ξεκινάει από εκεί, όσο αυτά τα παιδιά είναι, ναι, καλά. Από εκεί πέρα όμως ο Γουάρντα. Και ο ίδιος μπορεί να σου το πει ότι όταν ήταν στον Πανετολικό και συζητούσαμε, ξέρει ένα παιδί που θέλει να παίξει. Και... ναι, όπως, ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές, τον έλεγα. Χαλάρωσε. Είναι σημαντικό που είσαι εδώ, άκουσέ με. Κάποιοι θα πέφτουν σιγά σιγά σαν όριμα φρούτα, τους βλέπω. Από λόγω χαρακτήρα συμπεριφορών, μη μιλάς, χαμογέλα, κάνε την προπόνησή σου και το να είσαι εδώ είναι πολύ σημαντικό. Και του το λέω μέχρι, ναι, και σήμερα. Έρθει η ώρα σου. Με αυτά και με εκείνα όμως, με τη χρονιά που κάνει φέτος, ενώ ας πούμε θα μπορούσες να πεις ότι εκεί στις πτέρυγες και μεσοεπιθετικά υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μετά από αυτούς τους δύο, με το σπαθί του Γουάρντα έχει μπει σαν τρίτος. Και άμα είσαι τρίτος, ξαφνικά δεν ξέρεις πότε, ναι, θα είσαι και πρώτος. Δηλαδή, χωρίς να είναι κακό να είσαι τρίτος. Από αυτή την άποψη. Δηλαδή, έχει αφήσει πίσω του πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Πάρα πολλούς. Πάντως... τώρα, τελική 23 δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι ακόμα η προεπιλογή. Έτσι? Αυτή είναι μια προεπιλογή. Με μέχρι 4 θα... Ιουνίου είναι το deadline. Ναι, 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 με αυτή θα πάμε στο Κουβέιτ με αυτήν 25 του μήνα να παίξουμε ένα φιλικό με το Κουβέιτ. Και από εκεί κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πιστέψουν Κάιρο, θα μας χαιρετήσουν οριστικά. Κάποιοι άλλοι θα έρθουν μαζί μας στην Ιταλία που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και εκεί θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Α, στην Ιταλία θα κάνετε. Ναι, ναι, στον Πέργαμο. Στον Πέργαμο. Ναι, και θα παίξουμε στο γήπεδο της Αταλάντα, θα παίξουμε ένα φιλικό με την Κολομβία μία του μήνα.
Είναι τα τρία φιλικά που έχουμε, Κουβέιτ, Κολομβία και μετά από Μπέργαμο θα φύγουμε για Βέλγιο, θα παίξουμε με το Βέλγιο και εκεί τελειώνει η προετοιμασία μας. Σε παίρνουμε τηλέφωνο να μας λες πώς είναι η κατάσταση στα φιλικά και στα παιχνίδια και για το στοίχημα. Ό,τι θέλετε. Κάναμε το στοίχημα με μεγάλος νύχτας, να ξέρεις. Ο Σαλάχ κατά πότε θα έρθει? Γιατί έχει κοίταξε να δεις, είναι ιδιαίτερη περίπτωση αυτό που θα γίνει τώρα με τον Σαλάχ, αλλά ο Σαλάχ χρειάζεται ξεκούραση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, σωματικά. Στο υπογράφω εγώ ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι. Μετά από δύο μέρες είναι έτοιμος για προπόνηση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως και το μυαλό του είναι πολύ επεβαρημένο, μια πολύ γεμάτη χρονιά, μια πολύ έντονη χρονιά για αυτό. Να, ό,τι και να γίνει στον τελικό, τα συναισθήματα θα συνεχίζουν να είναι πολύ έντονα. Εγώ ήδη που συζητήσαμε πριν από τρεις εβδομάδες που ήμουν στο Κάιρο και το συζητήσαμε και αυτό, εγώ πρότεινα στον προπονητή να του δώσει και 4-5 μέρες άδεια. Ναι. Αυτό φυσικά είναι κάθετο στις δύο, αλλά. Θα το κολοπάει. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια άδεια το παιδί να πάει κάπου, να χαλαρώσει. Να χαλαρώσει λίγο, και μετά να μπει ξανά, μα να σε κλίμα. Γιατί με το που θα φτάσει θα είναι έτοιμος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πήγε το Ραμαζάνι σήμερα. Ναι, ναι, έχω στείλει σε όλα τα παιδιά. Έχω στείλει σε όλα τα παιδιά ευχές για το Ραμαζάνι. Πότε τελειώνει το Ραμαζάνι για να. Κοίταξε να δεις. Γιατί σου λένε αυτό τον επιβαρύνει τον οργανισμό. Για μένα τον επιβαρύνει πολύ. Για μένα το επιβαρύνει πολύ και γενικά τα προγράμματά σου τα κάνει άνω κάτω. Επειδή έτυχε να έχουμε αγώνα εν μέσω Ραμαζανιού, μας επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή φαίνεται και δεν μπορείς να δουλέψεις όπως θέλει. Γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι τρώνε 3 ώρα τα χαράματα, κάνουν προσευχές στις 5, το τηρούν ευλαβικά. Όταν θα πάει λοιπόν να ξαπλώσει 6 ώρα το πρωί, θα πρέπει να τον αφήσει να κοιμηθεί. Ναι. Μετά πρέπει να τον αφήσει λίγο, να κοιμηθεί λίγο παραπάνω, γιατί να μην εξαντλήσει ενέργειες, να μην διψάσει. Και πάει ένα πρόγραμμα που το πρέπει να ξεκινήσει μετά τις 4-4.30. Υπάρχει Αιγύπτιος που να μην το τηρεί το Ραμαζάνι? Κοίταξε να δεις. Εμείς στην Εθνική κάναν όλοι. Όλοι, ε. Κάναν όλοι. Εσύ που το έκανες, πώς είναι σαν εμπειρία κάτω? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Γιατί έκανα... υποχρεώνεσαι και εσύ να το. Όχι, αλλά το έκανα ντεμί. Βασικά το είπε ο Έκτορ. Δηλαδή όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο, λένε. Μας κάλεσαν να είμαστε τους τρεις και μας είπαν ότι το εστιατόριο θα λειτουργήσει εσάς κανονικά. Των τουριστών θα πηγαίνετε, θα υπογράφετε και θα πρέπει να στο τέλος. Ναι, ναι. Εγώ, μίστερ, όπως είπαμε, το καρότο, το καρπούζι και το καλαμποκάκι, λέει, όχι, λέγω, θα τρώω 7,5 ώρα, λέμε τους παίχτες μαζί. Εντάξει, τόμπολα. Και εγώ και ο Φανταγούση λέμε, ναι, κάτσε, ναι, θα πηγαίνει ο αρχηγός, ο πρωτοστάτζε, ναι, 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 και θα πηγαίνουμε εμείς. Γιατί ξέρουμε και σαν άνθρωποι θα σχολιαζόταν ότι. Ναι, α, για να δες, ο μίστερ δεν ήρθε, ενώ αυτοί δύο. Και εντάξει, εγώ φοδιαζόμουν νερά και φρούτα μέσα στο ψυγιάκι. Και τουλάχιστον μέχρι τις 7 να κάνω πράσινο μήλο, καμιά μπανάνα, λίγο νερό μέχρι να. Μην με δώσετε. Όχι, ρε. Μην με δώνετε. Να ακούσουμε λίγο την ώρα, μας λέει ο Χρήστος Σιώσης και επιστρέφουμε. Μισό λεπτό, μισό. Θες να πάμε στα εγχώρια? Στα... Όχι, στα μουντιαλικά εγώ θα πήγα. Α, στα μουντιαλικά. Στο μουντιάλ θα πάμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Ο στόχος επετεύχθη, μεγάλη επιτυχία. Σας έχουν σαν θεούς, σαν τον χαμό έχουν εσένα και πέρα και τον Κούπερ. Και τώρα μουντιάλ. Δεν είστε σε όμιλο που είναι βατός, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ναι, μεν έχει τον οικοδεσπότη τη Ρωσία, αλλά ποια Ρωσία, ρε φίλε. Η Ρωσία είναι η πιο άνωστη, άγευστη, άχρωμη και άτιτλη, μεγάλη. Ό,τι αλφα στερητικό ακόμα έχει ρίξει το μανεβάζει. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Στην Αίγυπτο είναι ικανοποιημένη και γεμάτη μόνο με την πρόκριση, ή τώρα που λένε πήγαμε, μας άνοιξε η όρεξη, θέλουμε κι άλλο? Όχι, εμείς στην Αίγυπτο, γιατί τώρα νιώθω κι εγώ μέρος. Εκεί στην Αίγυπτο είμαστε όπως ξημερώνει η μέρα, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή σου λένε ότι από το Captain Antunes Bliss World Cup, ναι, όταν επετέφθη ο στόχος έγινε πρέπει πάμε. Να πάμε να κάνουμε την πρώτη νίκη. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Άρα έχουμε πάει στο Μουντιάλ και ο επόμενος στόχος με βάση αυτά που λέει η Ομοσπονδία και ο κόσμος είναι να πάρουμε την πρώτη νίκη. Πάντως η πρεμιέρα σας είναι πιο δύσκολη, έτσι παίζετε με το. Εγώ θα προτιμούσα να παίξω με Ρωσία πρεμιέρα. Ναι, 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 βέβαια, δηλαδή, συμφωνώ. Το επιτελείο είναι διχασμένο. Δηλαδή... Τώρα παίζει με τον Ουρουγουάη που έχει πολλούς έμπορους ποδοσφαιριστές, που είναι μια ομάδα με ένα αλφα στάτους. Ενώ η Ρωσία είναι ο οικοδεσπότης του πάντα έχει άγχος. Έχει να κάνει με αυτό το στάτους. Ότι είναι μια ομάδα σκληροτράχυλη. Ναι. Μια ομάδα που το πιο καθαρό τάκλιν είναι πάνω από τη μέση. Ακριβώς, ναι, ναι. Και εμείς έχουμε, ας πούμε. Και εμείς έχουμε πολύ δυνατά παιδιά, αλλά όταν το αστέρι σου, ο Σαλάχ, είναι ένας παίκτης που στην πολύ κλωτσιά. Είναι τελικάτος, ναι, ναι, ναι. Ψιλοκρύβεται, ναι. Εμάς αυτό δεν μας ευνοεί. Ναι. Δηλαδή, άμα θα τον πιάσει κανένας γοντίνι και θα τον πει. Αυτά λέγαμε σήμερα με τον Νέρι. Δηλαδή, έχω το μήνυμα σου δείξω, λέει θα φάτε λέει, κάτι κλωτσιές. Ναι, του λέω, εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο, ρε, τι κλωτσιές. Έχει κάτι. Αλλά κοίταξε να δεις, σου λέω, ξεκινήσαμε με αυτό. Να κάνουμε μια νίκη. Και μετά, όταν ήρθε ο όμιλος. Όχι, στην αρχή ήταν να βάλουμε ένα γκολ. Ναι. Μετά να κάνουμε μια νίκη. Μετά όταν βγήκε ο όμιλος, να περάσουμε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο. Για όσο είναι... το γνωρίζουν, είστε στον πρώτο όμιλο με Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Και Ουρουγουάη, ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, σίγουρα όταν το συζητούσαμε με το που έγινε η κλήρωση,
Συζητήσαμε με τον Μίστερ, μιλούσαμε μέσω WhatsApp και του λέω πώς σου φάνηκε ο όμιλος. Και λέει: εγώ λέει να βγάζα τις μπίλες, δεν θα βγάζα λέει καλύτερα. Ενέρεση, εντάξει. Και επομένως η αλήθεια είναι ότι μας έχει ανοίξει πάρα πολύ η δηλαδή, όρεξη. Η Ουρουγουάη είναι με ένα μεγάλο όνομα, δεν είναι ούτε Βραζιλία ούτε Αργεντινή. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Ναι. Σίγουρα, έχει τη Ρωσία, η οποία είναι μια ερμαφρόδητη κατάσταση. Mm-hmm. Δεν ξέρει πώς θα. Και ξέρετε, εγώ δεν το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λένε ότι να θα την πάνε καροτσάκι γιατί είναι οικοδεσπότη κτλ. Ναι, πιστεύω ότι αν μια ομάδα δεν παίξει καλά και παίξουμε εμείς στο φιλικό με την Πορτογαλία ήταν πάρα πολύ καλή η δικιά μας εικόνα. Παρά την ήττα, η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή. Και επειδή είχαμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε και όλοι μαζί, και ήταν και λίγο ψιλοπειραματικό όλο αυτό, η εικόνα που αφήσαμε, γιατί πρώτη φορά τα παιδιά βγαίνανε, τα περισσότερα παιδιά πρώτη φορά βγαίνανε Ευρώπη. Σε άλλες συνθήκες, άλλες καιρικές συνθήκες, ναι, με άλλους ποδοσφαιριστές, άλλα γήπεδα. Δηλαδή, οι εικόνες ήταν εντελώς διαφορετικές και για αυτούς. Άσχετα για το Σαλάχι, για εμάς που έχουμε άλλες παραστάσεις, είναι πιο οικείο. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε άπειροι, θα πάμε κάπου το οποίο δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Ναι. Και επομένως αυτό θα παίξει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αν είμαστε με την εικόνα που μπορούμε να αποδώσουμε, με βάση ας πούμε, την τελευταία εικόνα με την Πορτογαλία, θεωρώ ότι δύσκολα θα έχουμε να φοβηθούμε και τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία. Κοίταξε με την Ουρουγουάη και να χάσει την πρεμιέρα 15 Ιουνίου στο Εκατερίνεμπουργκ. Που δεν θα χάσουμε, να ακούει ο Νέρι τώρα γιατί. Σας το ευχόμαστε. Σήμερα κελάιδισε πολύ. Και απλά μια καλή εμφάνιση να κάνει, ας πούμε μια τιμητική ήττα, θα σας δώσει καλά, ψυχολογία σίγουρα, της συνέχεια. Σίγουρα, γιατί παίζετε μετά 19 Ιουνίου στην Αγία Πετρούπολη με τη Ρωσία και κλείνετε τον όμιλο στις 25 του Ιούνιου. Με τους Αδάραβες στο Βόλγκογκραντ. Από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Οι οποίοι έχουν πολύ καλές σχέσεις τώρα σαν λαοί. Αυτό τώρα έτσι είναι. Είναι αδέρφια, ναι. Ναι. Σαν λαοί, ναι. Λες να έχουμε μια πολιτική ισοπαλία αυτά. Όχι, δεν νομίζω. Καταρχάς ελπίζω να μην χρειάζονται ισοπαλία αυτοί. Ούτε ισοπαλία να μην χρειάζονται. Πάντως... Αλλά κοίταξε αντιθαγωνιστικά. Πιστεύω ότι αν είμαστε αυτοί που πρέπει. Θα εξαρτηθούν. Κοίτα, τώρα μιλάμε για στόχους, για ομάδες κτλ. Εγώ θέλω πρώτα να δω πώς θα τελειώσει η δικιά μας η προετοιμασία. Πώς θα παρουσιαστούμε στα φιλικά λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουμε. Είπες παίζετε με Κουβέιτ, με Κολομβία και. Κουβέιτ, Κολομβία, Βέλγιο. Και Βέλγιο. Δηλαδή θέλω να δω πώς θα παρουσιαστούν οι παίχτες και στην προετοιμασία μας. Γιατί πρέπει πλέον. Δυστυχώς δεν γίνεται εμείς. Όσο και να σεβόμαστε πάρα πολύ αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν αυτά τα παιδιά, σεβόμαστε πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι το λένε και το πιστεύουν και το νιώθουν ότι για αυτούς ψυχικά τους δίνει δύναμη, ότι γεμίζει την καρδιά τους, γιατί όντως το νιώθουν και το βλέπεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μυϊκά μιλάμε για καταστάσεις που είναι εντελώς διαφορετικές. Όσο και αν έχουν συνηθίσει να το κάνουν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συνηθίσουν σε, να κάνουν μια προετοιμασία για το παγκόσμιο κύπελο με την θρησκευτική ιδιαιτερότητα αυτήνα. Εμείς θα το σεβαστούμε. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα σπάσουμε τη μέρα. Ήδη τα έχουμε συζητήσει με τον Μίστερ, ήδη έχουμε βάλει κάποια προγράμματα γυμναστηρίου πολύ soft, αλλά για να είμαστε τουλάχιστον όλοι μαζί στη μία να μαζευόμαστε στις δύο, να βλέπουμε πότε δεν τρομάζανε. Τελειώνει, ουσιαστικά τελειώνει 15, εκεί 15-16 δηλαδή, πρώτη αγωνιστική δηλαδή, που εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει. Αυτό που λένε είναι ότι ίσως κάποιος ημάμις να μας ακολουθήσει και με βάση κάποια διδάγματα που έχει το Κοράνι, δεν πολύ κατάλαβα, να προσπαθήσουν να πείσουν τα παιδιά να το σταματήσουν τουλάχιστον 5-6 μέρες νωρίτερα. Να το δούμε. Αλλά να δούμε πώς θα τα απεξέλθουν και στην προετοιμασία. Γιατί άμα πάτε, πάτε με φούλο Ραμαζάνι με Ουρουγουάη, για τάλιρο σα κόβω. Ναι. Το ίδιο επικοινωνία. Μα κατάλιρο. Γιατί καβάνι σου άρεσε. Κοίταξε να δει. Αυτοί δεν αστείευονται. Εντάξει, το σώμα ούτε και τα δικά μα τα παιδιά αστείευονται. Αλλά σου λέω, παίξαμε με τη Τινησία όταν παίξαμε όταν είχαμε Ραμαζάνι και το ίδιο και την Ίση είχαν και αυτοί Ραμαζάνι. Και έλπισε ένα παιχνίδι που η ταχύτητά του ήταν διαφορετική. Δηλαδή ήταν μια ταχύτητα πιο κάτω. Όπω και να το κάνει. Οι Σαουδάραβε δεν θα κάνουν. Δεν θα κάνουν που η Σαουδική Αραβία και αυτές οι χώρες είναι πολύ πιο, αυστηρά όσον αφορά τα θρησκευτικά ζητήματά τους. Παρ' όλα αυτά τι δεν θα κάνουν. Δεν ξέρω τώρα πώς το καταφέρανε και τους πείσανε ποιος είπε και τι είπε. Παρ' όλα αυτά τι δεν θα κάνουν. Εντάξει, εμείς θα το σεβαστούμε. Θα πρέπει να σεβαστούν και τα παιδιά. Ρωσία, ότι... πότε πηγαίνετε? Ρωσία πηγαίνουμε 10 του μήνα. Θα κατέβουμε εμείς μετά το Βέλγιο που θα παίξουμε φιλικό στις 6 του μήνα. 7 θα πάμε στο Κάιρο να τους δώσουμε μια μέρα ρεπό. Ναι, ναι. Ώστε να μαζευτούμε πάλι 8 για προπονήσεις, 8-9. Και δεν ταξιδεύουμε Ρωσία. Και θα πάτε κατευθείαν Εκατερίνεμπουργκ ή θα πάτε, ξέρεις το πρόγραμμα. Δεν έχω ιδέα, εντάξει, όχι. Καλά, δεν είναι και δουλειά. Και τις πόλεις τώρα από σένα τις ακούω. Ναι. Εντάξει, θα δείτε και τρεις πόλεις. Θα δούμε τρία ξενοδοχεία. Τρία γήπεδα. Με αυτή την αίσθηση, με αυτά τα οποία λέει και με τον τρόπο που σκέφτονται, μου, δίνει την, μου θυμίζει λίγο, χωρίς να λέω ότι θα έχει αυτή την κατάληξη, μου θυμίζει λίγο την εθνική το 4. Χωρίς να σου λέω ότι πάμε και όπου μας βγάλει. Καλά, ναι, εντάξει. Πάμε για την πρώτη νίκη, αν είναι. Καλά, βέβαια, είναι πολύ πιο δύσκολο να διακριθεί σε μουντιάλ από τις Αιγύρια. Καλά, εννοείται. Αλλά ναι, όντως. Συνήθως ο τέτοιος όμως και
η διάκριση έχει και αυτή ένα διαφορετικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να, να πάρει το Μουντιάλ για να είναι διάκριση. Κατάλαβε. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια στιγμή που να γίνει. Αν περάσει τον Όμιλο θα είναι τεράστια επιτυχία. Καλά, εντάξει. Γιατί σου λέω είμαστε πολύ άπειρη ομάδα. Αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ σου λέω το είδα και στα μάτια των ποδοσφαιριστών και στη διάρκεια που κάναμε το ζέσταμα με την Πορτογαλία. Δηλαδή έβλεπε παιδιά τα οποία να είναι. Αντί να είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, όταν κάνουμε το ζέσταμά μας εκεί στις αφρικανικές χώρες ή στο δικό μας το γήπεδο που βλέπεις ότι είναι πολύ προσιλωμένα μέσα στο παιχνίδι και έβλεπες ότι ρίχνανε κλεφτές ματιές. Τον Κριστιάνο, τι κάνει ο παραδίπλα, ο Κουαρέσμα, ο έτσι, ο αλλιώς Μοιραία δηλαδή. Ναι, χάνεσαι. Είναι πιο άπειροι. Και τα παιδιά είναι και ηλικία 24-25 χρονών. Το κομμάτι της εμπειρίας στα μεγάλα μάτια και στις μεγάλες οργανώσεις όντως παίζει ρόλο. Α πούμε και χθες, α πούμε ότι η Μαρσέη από το δεκάλεπτο και μετά. Κλάταρε. Εντάξει, δεν είσαι και Άρης ρε Μαρσέη. Εντάξει, πού πας. Έτσι, έτσι. Είναι μια πολύ, είναι μια πολύ ωραία πάσα που μου δίνει το Αντώνη μου. Γιατί ψέματα λέω. Γιατί δεν γίνεται, πέρα από όλα τα άλλα, ανοίγω μια παρένθεση, θα κλείσουμε αργότερα τη συζήτηση μας με την Αίγυπτο, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για Άρη. Εντάξει, έτοιμος είμαι εγώ. Εντάξει. Καταρχάς πιστεύω χάρηκες και εσύ όπως όλοι μας με την. Αλλά φυσικά, φυσικά. Και χάρηκα και γενικά ήμουν από τους ανθρώπους που όταν πήγαινα γήπεδο και ίσως κάποιο αποτέλεσμα να μην βόλευε, κάποιο χ, ίσως κάποια νίκη η οποία η εμφάνιση δεν ήταν αυτή η οποία περιμέναμε. Εγώ ήμουν πολέμιος, έλεγα μια χαρά ήταν η ομάδα. Ήθεσαι, και με τον Όφη πήγα σε αρκετά παιχνίδια. Ναι. Α πούμε και με τον Όφη που ήμουνα, που ξέρει υπήρχε γκρίνια και τα λοιπά. Ρε Αντώνη, λέω μια χαρά έπαιξε η ομάδα. Και καλύτερη ήταν και δεν απειλήθηκε και ευκαιρίες είχε να το πάρει το ματσάκι, δυστυχώς δεν το πήρε. Παρ' όλα αυτά η ομάδα είχε στόχο, είχε ρεαλισμό. Δεν πιστεύω ότι δεν αμφισβητήθηκε καμιά στιγμή η άνοδος του Άρη. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε και κάποιοι φίλοι που μετά μου λέγανε «Να και ο Όφη πάει τρένο και εμείς κάναμε μια ισοπαλία». Λέω «Κάτσε ρε, γιατί η Παναχαϊκή δεν θα κάνει ισοπαλίες, ο Όφη δεν θα χάσει». Λέω «Περίμενε, και αυτοί θα κάνουν». Αντώνη, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά από τα πολλά χρόνια που ήσουν στην ομάδα, αυτή η εσωστρέφεια που μας διακατέχει σαν σύλλογο είναι. Κοίταξε να δεις, ώρες που μας κάνει πολύ κακό. Θα σου πω όμως κάτι. Εν μέρη έχει μια αιτιολογία. Δηλαδή, ο κόσμος του Άρη που κάποια στιγμή βρέθηκε να με σουρανεί. Δηλαδή, τώρα εγώ σου κάνω πλάκα και σου λέω: όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Σοβαρά το είπα, δεν είσαι Άρης. Αλλά ο κόσμος αυτός, ας πούμε, ο οποίος ήταν μέσα στο Καλντερόν, ο οποίος έζησε τέτοιες στιγμές, ο οποίος κατέβηκε 23.000 κόσμος να πάει να δει ένα τελικό. Την ομάδα, μια ομάδα η οποία σου λέω έπαιζε και πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο εκείνη τη στιγμή. Τώρα είναι δύσκολο να συμβιβαστεί ότι άντε απλά ανεβήκαμε. Να σου πω κάτι. Πες μου έναν Αριανό που θα του πω ότι εντάξει, θα ανεβαίναμε και θα παίζαμε και μπαλάρα. Τι, ένα και το αυτό δεν είναι. Θα χαιρόσουν δηλαδή αν ανέβαινε από τη Β' Εθνική με μπαλάρα. Δεν σε ενδιαφέρει. Δηλαδή έπρεπε να θέσει ρεαλιστικά στόχο ανόδου, όπω και να γινότανε, πάση θυσία. Έτσι και έγινε. Άρα ο στόχο έχει επιτευχθεί. Όλοι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Χαρούμενο όσο μπορεί να είσαι. Είσαι ικανοποιημένο που βρέθηκε στη φυσική σου θέση και από εκεί και πέρα τώρα ξεκινά το χτίσιμο. Πριν λίγε μέρε. Και η συνέντευξη που έκανα με τον Κάλβο για την Άρσισε, τον έκανα μια ερώτηση. Το λέω: μπορείς να μου βρεις εξήγηση για ποιο λόγο χάθηκαν αυτοί οι δύο τελικοί? Και μου είπε ότι μετά από τόσα χρόνια δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μου λέει: ειλικρινά μου λες, το λέω. Εσύ μπορείς να βρεις εξήγηση? Κοίταξε να δεις εξήγηση. Το να δώσεις εξήγηση, εντάξει, εξίσου και εγώ έχω δύο χαμένους τελικούς με τον Έκτορ, γιατί και το Καμερούν. Ναι. Είναι δύσκολο να δώσεις εξήγηση σε κάποια ήττα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα το ότι. Εμείς πήγαμε σε έναν τελικό πείθοντας καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ότι αξίζαμε να βρεθούμε και σε αυτόν τον τελικό και στα play-off και στην Ευρώπη. Mm. Παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θεωρώ ότι η φουρνιά εκείνη, η ομάδα εκείνη ήταν πάρα πολύ δυνατή. Κατέβηκε αυτή η ομάδα και εντάξει, επειδή ίσως η μνήμη να είναι αρκετά κοντή κάποιων ανθρώπων, αυτή η ομάδα κατέβηκε να παίξει με τον ήδη πρωταθλητή Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός είχε μέσα της Παναγίας στα μάτια. Σιλβέρτο Σίλβα, Σισε, Λέτο, Βίντρα, Καραγκούνι, Κατσουράνι. Εκτός και άμα ξαφνικά βγαίνει, ποιος Βίντρα, γιατί ήταν κακός παίκτης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Εσύ πας σαν ίσως προς ίσως, γιατί και εμείς είχαμε πολύ καλή ομάδα, να παίξεις ένα παιχνίδι. Στο γήπεδο του κιόλας. Ναι, στο γήπεδο του. Το οποίο, εντάξει, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το ξέρεις ότι το τελικό θα γίνει στο ΆΚΑ. Όπως γίνεται στο Wembley στην Αγγλία, εδώ γίνεται στο ΆΚΑ. Το όλα τα άλλα είναι ένα αναλώσιμα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα ποδοσφαιρική δική μας και πρέπει να τη δεχόμαστε ή όχι. Άμα κάποια στιγμή πούμε ότι θα γίνεται στο Καφτατζόγλου, θα γίνεται στο Καφτατζόγλου και δεν θα χρειάζεται να κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι ότι ο Ολυμπιακός ανέβη στη Θεσσαλονίκη, αφού εκεί ορίζεται ο τελικός. Θέλω να σου πω όμως ότι πας να παίξεις ένα παιχνίδι σαν ίσως προς ίσως και φαίνεται μέσα στο γήπεδο, όχι επειδή το λέμε εμείς. Και στο πρώτο ημίχρονο πείθεις ότι είσαι εκεί. Δηλαδή, ίσως και ένα χτύπημα της μοίρας, δηλαδή 5 εκατοστά να πήγαινε η μπάλα λίγο πιο δίπλα από το γόνατο του Τσόρβα, το σούτου να σούτη, ίσως το 50 ήταν εντελώς διαφορετικό. Ή
ίσως το διώξιμο του Κρίστη να ήταν λίγο καλύτερο, δεν θα φτάνει ποτέ η μάλα στον Νέτο. Είναι ψηλολεπτομέρειες. Αυτό είναι ψηλολεπτομέρειες, αλλά εσύ ήσουν εκεί, ήσουν μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι. Να σου πω κάτι για να μην νομίζει ο κόσμος, εντάξει, μιλάμε για άρχισε τα λοιπά. Αν παρακολουθούσε το τελικό τώρα το προχθεσινό του ΠΑΟΚ και ένα 0 να έλεγε. Εμένα σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να με πείσει άκρη ότι εκείνο το τελικό μπορούσε να τον πάρει. Όχι, γιατί έπαιξε καλύτερο ΠΑΟΚ. Δεν πάω παραπίσω, παραδίπλα. Αλλά κοίταξε να δει ομάδε. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αρκετά άδικο άθλημα. Είναι ταυτόχρονα και άδικο και δίκαιο. Αν βάλει ο Αραούχο στο τέλο την ευκαιρία, κάλλιστα μπορεί να λήξει ένα-ένα. Μπορεί να λήξει ένα-ένα. Παρ' όλα αυτά όμω θα συνεχίζει να λε όμω και εσύ θα πει ότι κοίταξε να δει. Ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε από την τύχη. Καλά, εντάξει. Αδικήθηκε από την τύχη. Και κοίταξε, ναι. Εκείνη τη στιγμή θα ισοφάρει ο Αραούχο. Έτσι δεν ξέρει μετά πώς θα αντιδράσει η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία δείχνει, δίνει σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν θα πάω, σου λέω. Ναι, ότι είναι σαφώς ανώτερος. Σε αυτό το παιχνίδι δείχνει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα τελικό. Έτσι ήταν και ο Άρης εκείνος. Έτσι ήταν όμως και ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς η μπίλια κάτσε στο πράσινο. Έχει αλλάξει πολύ. Έχει αλλάξει πολύ τώρα. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Δηλαδή από το 2008 που ξεκίνησα εγώ, αν δει τα ρόστερ των ομάδων, όχι μόνο. Τίποτα. Δηλαδή και ο Ηρακλής είχε πολύ καλές ομάδες. Καταρχήν δες μόνο τη σύνθεση της αλφαεθνικής. Δηλαδή αλφαεθνική χωρίς Άρη, Ηρακλή, Όφη κτλ. Δεν γίνεται. Πήγαινε στο γεντή κουλέ και γινόταν πανικός. Είχε καλές ομάδες, καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, καλούς ξένους. Δηλαδή ήταν άλλο ποδόσφαιρο. Ήταν άλλο ποδόσφαιρο. Αυτό ζητάμε και με τον Κούπερ. Και δεν μπορεί να καταλάβει και ο ίδιος πώς έχει καταντήσει, καταλήξει εκεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Από εκεί πέρα τώρα το να καθόμαστε και να λέμε ότι. Δεν φταίει η οικονομική κρίση. Άστο, και ο Ατρόμητος έχει οικονομική κρίση, αλλά φέτος είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έπαιζε ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, δεν είναι μόνο το χρήμα και η κρίση για να κάνεις ομάδες. Είναι και τεχνογνωσία και αξιοπιστία. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε εμείς. Ειδικά την αξιοπιστία, εκεί την έχουμε ποδοπατήσει, την έχουμε βάλει κάτω και δεν υπάρχει καν στο λεξιλόγιο μας. Θεωρώ ότι το να καθόμαστε και να αναλύουμε γιατί φτάσαμε, πώς φτάσαμε και τι φτάσαμε, δεν βοηθάει επί της ουσίας. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε με τα σημερινά τα δεδομένα να κάνουμε τις βάσεις για να υπάρχει κάτι πιο καλό, να υπάρχει κάτι πιο ελκυστικό, να υπάρχει κάτι το οποίο θα ξανακάνει τον κόσμο να χαίρεται. Δύσκολα. Γιατί μετά αλλιώς να είσαι για το Power of Love και τι να κάνουμε. Άμα με το Power of Love περνάει ο άλλος πιο καλά, τι να κάνουμε. Δεν μου λες, από τη θητεία στον Ηρακλή με τον Όγιο, τι κράτας έτσι σαν... Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά δηλαδή. Τώρα ξέρω για την Μυρακλειδέα και εκείνο το 8 ήταν πάρα πολύ έντονο. Και στον Ηρακλή πήγα φέτος και είδα το τελευταίο μάτς με το Βόλο. Ναι. Και αυτό δηλαδή, πείτε αυτό λέμε καμιά φορά το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Είδα μια ομάδα η οποία συγκεντρώθηκε 2-3 μέρες πριν ξεκινήσουμε κάτι με 17 χρονών και τα λοιπά. Και δεν είναι μόνο ότι κέρδισε ουσιαστικά τον τέρμι που θα τον έβγαζε κατηγορία, είναι ότι έπαιζε και πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ναι. Να σου πω κάτι, εγώ το χάρηκα αυτό. Είδα παιδιά πιο νεαρά, είδα παιδιά πιο έμπειρα τα οποία έχω συνεργαστεί κιόλα όπως ο Τάιο Κασναφέρη. Και είδα μια ωραία ομάδα. Μια ομάδα που έβγαζε μια αγωνιστική υγεία και που ανέβαινε άνοιξε κατηγορία. Με όμορφο ποδόσφαιρο. Αλλά να σου πω κάτι, και με άσχημο να ανέβαινε, ακριβώς, εγώ να ανέβω θέλω. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω δηλαδή. Καμιά φορά τον κόσμο δεν μπορεί να το πιάσει πουθενά. Δηλαδή, και ο Ηρακλήδεας ίσως κάτι άλλο να του φταίει. Εντάξει, τώρα πολύ μιλήσει στο Χατζηπαναγία ακόμα και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά στάδιο, η ομάδα φέτος ήταν αξιοπρεπέστατη, έπαιζε και ωραίο ποδόσφαιρο. Όχι, φέτος έπαιξε καλή μπαλότητα. Άξια ανεβαίνει και μακάρι να μπορέσει να βρει τα πατήματα που θα τη φέρει στο να ξαναέχουμε κάποια Ηρακλής Άρης, τα οποία έχω ζήσει εγώ με κάτι 2-2, με Κάμπορα, με Μπατιόν εκεί. Χαμός με Γιάκοπ, παιχταράδες να παίζουν και στις δύο τις ομάδες, να είναι κατάμεσο το γήπεδο. Δηλαδή δεν τις σηκώνεστε. Δηλαδή, ακόμα και έναν οπαδό του ΠΑΟ, γιατί ακούγονται πολλά αυτά το ένα το άλλο. Εγώ μιλάω, έχω πάρα πολλούς φίλους. Δηλαδή πες μου έναν οπαδό του ΠΑΟ που όχι, θέλει να πάει στην Τούμπα για να δει τον Πλατανιά, τον Θρασίμπουλο και τον Κάντρασίμπουλο και δεν θέλει να πάει στο πίσω τέρμι. Να σου πω κάτι, ακόμα και να χάσει, άλλο χαβαλέ θα σου κάνω εγώ. Και άμα χάσει, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι από το Λεβαδιακό, δεν ξέρει και τι να κάνει. Δηλαδή έχασε και δεν έχει κάπου να πιαστεί. Ακριβώς. Υπάρχει αμηχανία. Ναι. Για τον Ηρακλή μπορεί να σε ρωτήσει ο Κιλόνος, εγώ θα σε ρωτήσω για τον Άρη. Πώς ο Άρης, ζώντας έτσι στο χώρο του ποδοσφαίρου αυτά τα χρόνια και ζώντας και τις καλύτερες εποχές της σύγχρονης ιστορίας του Άρη, πώς ο Άρης θα φτάσει ξανά να ζήσει αυτές τις στιγμές. Γιατί πλέον βασιζόμαστε στην ανάμνηση και στην επέτειο της Μαδρίτης και στην επέτειο της Βιέννης. Εγώ είμαι πέρα. Του να ζει ο κόσμος με τις αναμνήσεις, με κάποια πράγματα που έχω. Δηλαδή, κάποια στιγμή που κάνω πολλές συζητήσεις με φίλους, δημοσιογράφους, ρεπόρτερ της ομάδας και λέω: ρε παιδιά, δείτε όμως και πού ήταν ο Άρης. Όχι για να μείνει σε εκείνες τις δάφνες. Ποιοι πέρασαν από τον Άρη. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγα για παιδιά όπως ο Τσάβη, ο Ταμαρίτ, ο οποίος ήταν βοηθός προπονητής στη Βαλένθια, στην Ιντεπεντιέντε, στη Σαουθάμπτον, δηλαδή στην Εσπανιόλ. Δηλαδή,
αυτό το παιδί ξεκίνησε από τον Άρη. Ο βοηθός προπονητής Καραμπάχ που έπαιξε εδώ με τον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από τον Άρη. Δηλαδή έχουν περάσει παιδιά. Ο γυμναστής της Θέλτα έχει περάσει από τον Άρη. Δηλαδή ο Λούκας Αλκαράς πήγε στην Εθνική την Ισία. Πολύ παρεξηγημένη προσωπικότητα. Δηλαδή, ναι, προπονητικά σίγουρα. Είναι πολύ καλός προπονητής. Προπονητικά, ναι. Θέλω να πω ότι περάσαν κάποιοι άνθρωποι. Τώρα εγώ μιλάω για τον Άρη που έχω κάνει συνεργασίες και από τον Ηρακλή που έχω κάνει συνεργασίες και γνωρίζω και ανθρώπους από το παρελθόν. Δηλαδή πέρασαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ υγιείς. Μπορούμε λίγο να εστιάσουμε σε αυτά για να δούμε και το μέλλον. Αλλά το μέλλον για μένα προσωπικά δεν μπορείς να το χτίσεις βασιζόμενος μόνο στο πρεστής και στη δυναμική που μπορεί να σου προσδίδει σε ένα ο κόσμος. Εάν οι ομάδες δεν αποκτήσουν εκ νέου αξιοπιστία, δηλαδή αυτή τη λέξη θα τη λέω μέχρι μεθαύριο, αξιοπιστία, να είναι αξιόπιστες, να λες να χτυπάει το τηλέφωνο σου από τον Άρη και πριν χτυπήσεις ή να είσαι στην Αλκμίνης ή να χτυπάει το τηλέφωνο σου από τον Ηρακλή και πριν χτυπήσεις ή να είσαι έξω από τη Μίκρα. Αν δεν υπάρχει αυτή η αξιοπιστία, να σε παρακαλάνε ουσιαστικά. Να σε παρακαλάνε γιατί ναι, έτσι πρέπει. Γιατί είσαι ο Άρης, γιατί είσαι ο Ηρακλής, γιατί είσαι ο Όφη, γιατί είσαι η Λάρισα. Αν δεν έχεις αυτή την αξιοπιστία και πας και άντε και ό,τι γίνει και ή πάρε αυτόν που θέλει να αναστηθεί, έτσι δεν γίνεται να χτίσει ομάδα. Ναι, ναι, όχι, πιστεύω ότι, δεν γίνεται δουλειά. Πιστεύω ότι ο κόσμος προτιμά να δει κάτι πιο τίμιο όπως είδε φέτος από τον Ηρακλή, που είναι υγιέστατο, ρόλαρε, είπαμε αυτά, κάναμε αυτά και να είναι λίγο πιο ήσυχος για το επόμενο βήμα, παρά να έβλεπε πάλι εποχές που γινόταν ένα μεγάλο μπαμ, ανέβαινε και μετά δεν ήξερε πού θα πέσει. Ο Γόγιος τι φυσιογνωμία ήταν, τι. Κοίταξε να δεις, ο Μίστερ είναι ένας άνθρωπος που ζει πάρα πολύ έντονα το επάγγελμά του. Δηλαδή, ναι, πάρα όντως, πολύ. Δηλαδή, σκέψω ότι. Εγώ θυμάμαι μια ομιλία του που είχε κάνει στο ημίχρονο ή πριν το παιχνίδι με, ένα... με τον Πάξο. Το παιχνίδι με τον Πάξο εκεί πέρα. Το οποίο αλήθεια σου λέω, δεν γνωρίζαμε ότι είχε μπει μέσα κάμερα. Και φυσικά μας ρωτήσανε πριν βγει το βίντεο. Δηλαδή, το δείξαν πρώτα στο Γιγέρμο και είπανε ότι να έχουμε τραβήξει το βίντεο, αν δεν έχει πρόβλημα να το βγάλουμε. Γιατί θεωρώ ότι αν είχαν αυτή τη φυσικότητά του, γιατί ήμασταν εμείς. Οι παίχτες ήταν ο εαυτός του, ο προπονητής ήταν ο εαυτός του, όλοι ήμασταν ο εαυτός μας, χωρίς να ξέρουμε κάμερες τέτοια λιώτικα. Ήμασταν ναι, έτοιμοι για ένα παιχνίδι πολύ κομβικό και βγήκε η στιγμή που πριν βγούμε ναι, έξω. Αυθεντική, ναι, ναι, ακριβώς έτσι, ήταν πολύ αυθεντική. Ο Γιγέρ, σκέψω ότι έχει περίπου 2 εβδομάδες που τον απέλησαν και έχει κλείσει όλα τα κινητά του. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του και δεν μπόρεσα. Μίλησα βέβαια με τον βοηθό του και λέω ότι εντάξει. Πού ήταν στη Βολιβία, ήταν τώρα, πού ήταν. Στη Χιλή. Πρωταθλητή Χιλή ήταν. Ναι, ναι, σωστά. Πήρε σωστά, και πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ενώ πήγαινε αρκετά καλά σε μια πολύ προβληματική ομάδα, πήγε αρκετά καλά, αλλά αυτό είναι το συναισθηματικό δέσιμο που έχει τόσο έντονο που από την πολύ μεγάλη χαρά πηγαίνει στην πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ναι, είναι τον άκρο, δηλαδή. Από, ναι, ναι, στα πολλά άκρα. Και ίσως αυτό καμιά φορά να τον επηρεάζει πολύ και στη δουλειά του. Δουλειά εγώ του, ναι, θεωρώ και υπάρχουν άνθρωποι που θα συμφωνήσουν μαζί μου. Πάντως παίζουν καλή μπάλα οι ομάδες του. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι ένας άνθρωπος αυτό που θέλει κατοχή, θέλει επίθεση, θέλει ναι, ναι, ανεβείτε τα δύο μπακ. Που άμα πει στον Νίκτορ να βγουν τα δύο μπακ, όντως το πει αυτό έχει λογοτομή. Αλλά θέλω να σου πω ότι ίσως ο Γιγέρμο, αν δεν είναι τόσο συναισθηματικό, δηλαδή. Εσύ που καλύπτει σε πορτάρι να κλείξει ότι το δικό μας τραπέζι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ότι ο Γιγέρμο έψαξε να βρει τρόπους για τα play-off, για τη διατροφή των ποδοσφαιριστών, για κάποιους μισθούς. Δηλαδή έτρεχε δεξιά και αριστερά. Ήμασταν σε συναντήσεις μέχρι τις 4 ώρα τα μεσάνυχτα, τέτοια πράγματα. Δηλαδή έπρεπε να τραβάω φωτογραφίες με την ώρα και με τους ανθρώπους που ήμουν του Ηρακλή, γιατί αλλιώς δεν θα μ' άνοιγε την πόρτα η γυναίκα μου. Και ξαφνικά όμως όταν εσύ είσαι μέχρι τις 4 ώρα το βράδυ και προσπαθεί να του λύσει κάποια προβλήματα που δεν σε αντιστοιχούν και την άλλη μέρα 9 ώρα το πρωί έχει προπόνηση. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή κάπου εκεί ίσως χάθηκαν λίγο και ισορροπίες. Και με πολλούς παίκτες που κρατήσαμε κάποια φιλική σχέση μετά, το λέγανε ότι χάθηκε λίγο ισορροπία. Δηλαδή κερδίσαμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, αλλά χάσαμε τον προπονητή μας. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ο Γιγέρμο όμως παρόλα αυτά δεν είχε πρόβλημα, σου λέει επειδή είναι συναισθηματικός, δεν είχε πρόβλημα να θυσιάσει τον προπονητή για το συνέστημα. Και αυτό είναι το οποίο το πλήρωσε και μετά, έτσι. Θα σου κάνω μια ερώτηση πριν. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Λοιπόν, πριν πει και ο Θανάσης αυτό το που θέλει και τον διέκοψα και κλείσουμε πάλι με Εθνική Αιγύπτου. Τι κλείσουμε, κάντε ακόμα παραπέντε. Λοιπόν, δύσκολο. Αυτό βιάζεται, αυτό είναι βιαστικό. Μένει μακριά γι' αυτό. Και αλλιώ γιατί αυτό που νομίζω ότι μένει. Λίγο πιο δίπλα είναι. Λίγο πιο δίπλα είναι. Λοιπόν, στον Άρη θα γύρισε. Αυθαίρετη ερώτηση, πολύ. Κοίταξε να δεις, τώρα είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να την απαντήσω από την άποψη. Δεν έχεις δεδομένα στα χέρια σου. Δεν θα έχει λογική, κατάλαβες. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν έχω καταρχάς δεδομένα όσον αφορά το δικό μου το μέλλον και το μέλλον του Έκτορ. Δηλαδή, προς το παρόν έχουμε κάνει μια συζήτηση αυτό, ναι, που αφορά το ότι συνεχίζουμε μαζί. Το συμβόλαιό σας λύγει τώρα. Το συμβόλαιό μας λύγει, ναι, μετά το Μουντιάλ. Είχαμε
ή τρεις αγωνιστικές ή τρία χρόνια. Αυτό και ένα συμβόλαιο των άκρων. Ή τρεις αγωνιστικές ή τρία χρόνια. Τώρα λίγη μετά το Μουντιάλ το συμβόλαιο. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες επαφές με τον Μίστερ. Σας θέλω, φαντάζομαι. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία αρχίζει και ζεσταίνεται λίγο πάλι το κλίμα. Δηλαδή, ξέρεις τι, ίσως να φαινόταν από την Ομοσπονδία ότι ο Έκτορ δεν θέλει και να μην ήταν τόσο ζεστή αυτή, γιατί βλέπαν ότι ο Έκτορ σαν να κλείνει τον κύκλο του. Και όντως ο Μίστερ έδειχνε ότι θέλει να κλείσει τον κύκλο του, αλλά ξαφνικά δείχνει ότι και ο Έκτορ ίσως να μην είναι έτοιμος να κλείσει αυτόν τον κύκλο. Και αυτό έχει ζεστάνει και την Ομοσπονδία και αρχίζουν τώρα κάποιες επαφές που είναι σε πολύ πιο ρεαλιστικό, σε πιο ρεαλιστική βάση από ό,τι ήταν πριν. Ναι. Τώρα το ότι ο Μίστερ δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ να σκεφτεί το οτιδήποτε. Δηλαδή τώρα που ήμασταν κάτω, είχε έρθει και ο μάνατζερ του και είπε: δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. Εδώ μιλάμε για Ραμαζάνι, προετοιμασία, τι θα κάνουμε τα μεσημέρια, τι θα κάνουμε τα βράδια, τι θα κάνουμε τα μεσάνυχτα. Κάνατε, βλέπει πολύ DVD. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Ναι. Βλέπετε, έχει ταξιδέψει παντού, να δει την Ισία, Σαουδική Αραβία, να δει ποδοσφαιριστές, να βλέπει τους δικούς μας αγώνες πάρα πολύ, δηλαδή πάνω στην ανάλυση συγκεκριμένη. Έχουμε και το διερμηνέα μας που είναι στο κομμάτι της ανάλυσης, που είναι γάτα πραγματικά, πολύ καλό στη δουλειά του. Και είναι όλη την ώρα, Μίστερ και αυτό το βίντεο, Μίστερ και εκείνο το βίντεο. Δηλαδή, καμιά φορά ξεπερνάει τα όρια. Δηλαδή, του λέμε: κάνε ένα βίντεο 10 λεπτά και το κάνει 15. Και λέει: μα όχι, μα να ξέρει, είναι καλό, αρέσει. Λέει: άσε τα αρέσει, θα παίρνει 10 λεπτά, όχι 15. Θέλω να σου πω ότι όσο θα υπάρχει διαδικασία Μουντιάλ, είναι πολύ δύσκολο για το Μίστερ να σκεφτεί το οτιδήποτε καλά, μπορεί ναι, να κάνει. Εντάξει, και εγώ όσο έχω ακόμα μια προετοιμασία μπροστά μου, με κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Είσαι προσιλωμένος εκεί φυσικά. Πέρα από την προσήλωσή μου εκεί, πραγματικά εξακολουθώ να δίνω εξετάσεις για μένα. Δηλαδή κάθε μέρα στο γήπεδο, στο γυμναστήριο και στο όταν τρώμε, για μένα είναι εξετάσεις. Κάθε μέρα θα είναι. Ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι τόσο ριζικά. Ό,τι και να αποφασίσει ο Μίστερ, είμαι σίγουρος ότι εφόσον επιλέξει να είμαστε μαζί, που μέχρι τώρα αυτό δείχνουν τα δεδομένα και αυτό μου έχει πει, θα πάω που πάει. Αλλά μπορεί ο Μίστερ να πει ότι θέλω να ξεκουραστώ ένα χρόνο. Πόσο 6 είναι μήνες. Τώρα, πόσο είναι? 62, στα 63. Εντάξει. Μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Μπορεί από εκεί κάποια στιγμή να πει ο Πάκο Ερένα, που είναι πιο επίκαιρος, να πούνε ότι κοίταξε να δεις, Αντώνη, αφού είσαι free, έλα. Ναι. Δεν ξέρω πόσα, άμα είμαι εδώ. Ναι, ή μπορεί ο Ηρακλής, ανεβαίνει η Β' Εθνική, μπορεί κάτι να προκύψει από εκεί. Δεν έχω θέμα εγώ. Δηλαδή, τις προτάσεις δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά καλά, εντάξει, ο Άρης, σε επαγγελματία, εσύ θα κάνεις τα δεδομένα και ό,τι συμβαίνει. Κοίταξε να δεις. Εγώ όταν γύρισα στον Άρη στη Γ' Εθνική, γιατί είναι και ένα ψηλό αγκάθι, ναι. Πραγματικά γύρισα. Για 20 μέρες. Γύρισα για 20 μέρες, αλλά γύρισα γιατί και μου έλεγαν. Άστο. Ναι. Μείνε σε αυτό που είσαι. Και εγώ πήγα του γρου. Ήθελα να είμαι εκεί. Ό,τι και αν μου υπόθηκε. Το προσπέρασα και είπα θέλω να είμαι εκεί, θέλω να προσπαθήσω. Δηλαδή μπήκα μετά από τόσο καιρό, την πρώτη φορά πήγαμε τον Καρυπίδη στο Βικελίδης και όταν κατεβήκαμε από το σκαλάκι και πάτησα το χόρτο, ήμουν έτοιμος να καταρρεύσω, που λέει και η Μανολίδου. Ναι. Πραγματικά δηλαδή, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, δεν μπορώ να το κρύψω. Ήμουν 5 χρόνια στον Άρη, είχα μπει παιδάκι, 27 χρονών, λίγο παχουλούς και έφυγα με δύο παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ να μην δεπώ ότι... Έχω δεθεί ότι θα ήθελα να ξαναγυρίσω, αλλά όχι όπως έκανα τότε. Δηλαδή, ό,τι πείτε, έρχομαι μπετόν αρμέ και στο τέλος την πρώτη στραβή άδειασμα. Αυτό δηλαδή πλέον είμαι και 37 χρονών. Έχω διανύσει και εγώ εντός εισαγωγικών τη δική μου την καριέρα αυτά τα 10 χρόνια. Μικρότερη, μεγαλύτερη, δεν θα το πω εγώ, δεν θα το κρίνω εγώ. Θέλω όμως να σέβομαι αυτό το οποίο έχω κερδίσει από μόνος μου και να με σέβονται. Εσένα σε ενδιαφέρει να μπλέξεις και με το αμιγώς προπονητικό κομμάτι σαν head coach, ή θες να μείνεις στο. Κοίταξε να δεις. Το έχεις δηλαδή στην άκρη του μυαλού όχι. σου, το να γίνεις προπονητής, όχι. Όχι, όχι. Θες να μείνεις εδώ στο κομμάτι κοίταξε του γυμναστήρια. Κοίταξε να δεις, αρχικά βλέπω αυτό, βλέπω το. Του υπεύθυνου υπάρχουν... φυσικής κατάστασης, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή είναι, αλλά κοίταξε να δεις, όταν ξεκίνησα σαν διερμηνέας, στην αρχή δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καν ότι θα έμπαινα στο ποδόσφαιρο. Ξαφνικά μπήκα σαν διερμηνέας, κάτι το οποίο μου άρεσε, το μου λείπει κιόλας. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω ότι το διερμηνέα που έχουμε να μεταφράζει και μου έρχεται να το αναπαράξω του να λέει για να πω άντερ κάτσε κάτω να μεταφράσω εγώ. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι το οποίο μου λείπει. Ναι. Αλλά μου άρεσε που το υπηρέτησα, θα μπορούσα να το ξανακάνω. Τώρα είμαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω τώρα. Σίγουρα στο μέλλον θα ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο, τα οποία μπορεί και να μην προκύψουν. Καλά, μπορεί να προκύψουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχω σκεφτεί καν. Αλλά υπάρχουν κομμάτια και τομείς στο ποδόσφαιρο. Που πιστεύω ότι με βάση αυτή την πορεία που έχω διανύσει μέχρι τώρα και τις γνώσεις μου, θα μπορούσα να τα εξυπηρετήσω πάρα πολύ καλά και θα μου άρεσε να το κάνω. Δηλαδή, σε πιο οργανωτικά κομμάτια θα με έβλεπα ναι. παρά σε προπονητικά μονοπάτια. Στο 90 έχω ερώτημα και από φίλο της Βέρειας,
Ο Αλέξανδρος λέει: ο Σαριόγλου δεν λέει και στη Βέρεια, λέει ποια ήταν η εμπειρία του εκεί, λέει, και πώς θα την αποχώρησε έτσι από το πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις, η Βέρεια. Εντάξει, είναι δυσάρεστη. Δεις, όταν μια ομάδα αποχωρεί λόγω θεμάτων. Ναι, εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και είχα πάρει και δημόσια θέση. Εκεί, με τον Όγιο σου, ναι. Όχι, όχι, με Κίκερ Ερνάντες. Ο Κίκερ Ερνάντες ήταν τεχνικός διευθυντής και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά σαν τεχνικός διευθυντής εκεί και στη Βέρεια. Και άμα θυμηθείς τη Βέρεια μέχρι τον πρώτο γύρο, ήταν μια ομάδα που φάνταζε όπως ο φετινός Ατρόμητος, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, τερματίσαμε μέσα στην πεντάδα με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, ελκυστικό. Η Βέρεια είχε κάνει μέχρι το Δεκέμβριο, είχε έσπαγε το ένα ρεκόρ της μετά το άλλο. Δηλαδή, και στο κύπελο πήγαμε, νομίζω, πιο μακριά από οποιοδήποτε άλλο ρόστερ. Παραγωγικότητα, γκολ, άμυνα. Ναι, δηλαδή, ναι. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μετά άρχισαν να έρχονται ροχμές που φαινόταν ότι το οικοδόμημα δεν τις άντεχε. Έχω πει και δημόσια ότι ίσως η επόμενη χρονιά της Βέρειας να ήταν αυτή την, η οποία ήταν καταδικαστική. Δηλαδή έγινε ένα άνοιγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να το αντέξει ούτε η ομάδα ούτε ο κόσμος της Βέρειας όσον αφορά κάποια ονόματα με πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια τα οποία δεν απέδωσαν κιόλας. Δηλαδή έγινε και ένα άνοιγμα το οποίο έγινε προς λάθος κατεύθυνση με λάθος ανθρώπους από ό,τι φάνηκε και η Βέρεια πέφτει φέτος πληρώνοντας σαρματίες εκείνης της χρονιάς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα από τα πολλά μαρτωλά κεφάλαια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμως η Βέρεια ήταν μια. Ήτανε, ο κόσμος αγκάλιασε πάρα πολύ την προσπάθεια αυτή που είχε κάνει τότε ο Κίκ Ερνάντες. Είχαν έρθει πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Η ηλικία τους ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αν έμεινε κάποιος μου πει ότι ο Κάμπορα ήρθε μεγάλος, από ότι εντάξει, δεν πας καλά, δεν έχεις ιδέα. Ήρθαν παίκτες όπως ο Κάμπορα, ο Μπατιόν, ο Μπαλάφα, ο Ντουμίτρου. Ενσωματώθηκαν σε αυτή την ομάδα και ο Καλτσάς, ο οποίος έκανε εκπληκτική χρονιά, ναι. Πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Μπεν πήγε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Μπαργκάν υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ένας πολύ δυνατός κορμός, ο οποίος απέδωσε και πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν τελείωσαν όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, όταν είσαι μέσα στην πεντάδα στον πρώτο γύρο και μετά παλεύεις τελευταία αγωνιστική για να σωθείς, και μετά ξαφνικά εκεί που σώθηκες τελευταία αγωνιστική, πας να κάνεις ένα budget το οποίο είναι αντάξιο ομάδων που είναι στην τετράδα, στην τριάδα, οικονομικά ξέρω εγώ, δεν έχουν μια πολύ μεγάλη ανεξαρτησία. Είναι πολύ δύσκολο να το στηρίξει αυτό το οικοδόμημα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να το στηρίξει ακόμα και η πόλη. Δηλαδή, ναι. Η πόλη ήθελε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Κατάλαβα. Ναι. Εγώ μια τελευταία ερώτηση γενικής φύσεως. Και μετά τον αφήσουμε εντάξει. Να πάει σπίτι του άνθρωπου, πετάει ευρώ για κάρο. Θα κάνω τη δική μου σύντομη και κάνεις και τη δική σου. Τι είναι μετά, ρε. Τι κάνω εγώ. Έχεις κανένα κονέ να με κρατήσει, γιατί να τον δω γλυκάθει κατά το μικρόφωνο με τίποτα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ήθελα να το κάνω και το μικρόφωνο. Έλα ρε, πες τον αρέσει να με κρατήσει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις σωστά. Την Κυριακή παίζει το τελευταίο του παιχνίδι ένας ποδοσφαιριστής που τον έχει ζήσει πολύ καλά και όσο λίγοι. Και θέλω ένα σύντομο σχόλιο, επειδή είμαστε και στο τέλος, εντάξει, Νέτο. Κοίταξε να δεις, ο Νέτο πραγματικά είναι ένα παιδί που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άρη. Δηλαδή και όταν έφυγε και πήγε Βραζιλία και θα είχε μια πολύ μεγάλη νοσταλγία όσον αφορά την ομάδα ο ίδιος. Δηλαδή μιλούσαμε και έβλεπε ότι ένα παιδί το οποίο έβλεπε ή ήθελε να ξαναγυρίσει στον Άρη. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι. Δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι σαν παίχτης, αλλά πιστεύω ότι θα βρει τρόπο, ας πούμε, και να, ακόμα και να γίνει και μεταφραστής χωρίς να μιλάει ελληνικά. Κάτι θα κάνει και θα παραμείνει ακόμα στον Άρη. Έχει μάθει ελληνικά. Εντάξει, δεν μιλάει τώρα ελληνικά. Ξέρει κάτι ελληνικά, αλλά τώρα. Είχα και μια διαφήμιση. Ένα αναψυκτικό. Αλλά αυτή πριν πολλά χρόνια. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα παιδί που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άρη. Ελπίζω πραγματικά να έχει πάρα πολύ κόσμο να. Το χαρεί και ο κόσμος στο τελευταίο του παιχνίδι, αλλά χαρεί και ο ίδιος το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί σίγουρα ακόμα νιώθεις ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι. Κοιτάξτε, και σωματικά και όσον αφορά τη φυσική κατάσταση του, κρατιέται πάρα πολύ καλά. Αλλά δηλαδή, ακόμα έχει μέσα τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, δύσκολα θα τον αποβάλει για τα επόμενα χρόνια. Αλλά θεωρώ όμως τουλάχιστον αυτό το αποχαιρετιστήριο συνδέεται με μια στιγμή σημαντική. Σημαντική όχι ότι για τον Άρη είναι κάποιο επίτευγμα να ανέβει από τη Β' Εθνική, αλλά τη στιγμή που βρέθηκε εκεί και που δυσκολεύτηκε τόσο πολύ να επιστρέψει, με την επιστροφή της ομάδας στη φυσική του θέση, τελευταία αγωνιστική, θα είναι ένα ωραίο κλείσιμο της καριέρας του και για τον ίδιο αλλά και για τον κόσμο. Και σου είπα, θεωρώ ότι θα συνεχίσει να είναι ενεργό μέλος της ομάδας. Θα βρει τον τρόπο. Μπορεί να το βρει. Και τώρα εγώ στον κύριο Κυλώνη. Εμένα γενικής φύσεως. Ναι. Επειδή λογικά έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες, έχει πάει σε πολλά γήπεδα κτλ. Ποιο είναι το γήπεδο που ένιωσε, παιδί μου, σου έχει μείνει έτσι ανεξίτηλα γραμμένο. Γενικά. Ναι, το γήπεδο, παιδί μου, που έζησε, όχι απαραίτητα σε παιχνίδι, κάτι διάρκεια αγώνα. Κοίταξε να δεις. Δηλαδή, σε ποιο γήπεδο μπήκε, παιδί μου, και ένιωσε πραγματικά δέος. Είπε, πού είμαι, αυτό επιστρέφω. Είναι πολλές στιγμές, γιατί είναι και διαφορετικές. Αν κρατάς ένα, α πούμε έτσι. Θα κρατήσω την πρώτη μου στιγμή, δηλαδή ότι
Ενώ στην αρχή υπάρχει μία κρύο, μία ζέστη όσον αφορά την πρόσληψή μου στην ομάδα του Άρη, ξαφνικά μια μέρα γνωρίζω τον Κίκε. Μιλάμε 20 λεπτά, λέει αυτό είναι ο διερμηνέας μου, λέει τελείωσε. Να έρθει το απόγευμα στην προπόνηση. Πηγαίνω δοκιμαστικά στην προπόνηση του απογεύματος και μου λένε αύριο το πρωί που έχουμε ρεπό, κατέβα στα γραφεία. Κατεβαίνω στα γραφεία, δεν μίλησαμε τίποτα. Μου είπαν μόνο πάνω αυτό το σάκο. Μεθαύριο φεύγει, λέει και φεύγεται προετοιμασία. Δεν το ήξερε κανείς, μόνο η σύζυγός μου και οι γονείς μου. Ναι. Και έτσι όντως πάω αεροδρόμιο, φεύγω, κάνουμε προετοιμασία και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι απομονωμένος από την Ελλάδα. Είμαι και ζω μια προετοιμασία, διπλές προπονήσεις, πάρα πολλή δουλειά, μια δουλειά την οποία την έκανα πρώτη φορά και είμαι εντελώς σε έναν άλλο διαφορετικό κόσμο. Και ξαφνικά γυρνάμε Ελλάδα και είναι να παίξουμε φιλικό παιχνίδι με την Bridge. Το γήπεδο πρέπει να έχει πάνω από 15.000 με 16.000 κόσμο. Γύρω, τότε, ναι, και ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή βγαίνει η ομάδα για το ζέσταμα και από πίσω δειλά-δειλά, σαν κοτοπουλάκι πάνω από εκεί εγώ. Και μόλις φτάνω στη Φυσούνα και βλέπω τον κόσμο και βλέπω την ατμόσφαιρα, πραγματικά έκανα δύο βήματα πίσω και λέω: Πού πας, ρε. Πας καλά, ρε. Ναι. Άντε, βέβαια, πήγαινε εδώ στη φόρμα σου και τράβα πίσω. Δηλαδή, πραγματικά το πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι εκπληκτικό. Ήταν κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή, σου λέω μετά, υπάρχουν 10 χρόνια, υπάρχουν αρκετές εικόνες που είναι έτσι πολύ έντονα χαραγμένες στο μυαλό μου, αλλά αυτό το συνέστημα που ένιωσα, δηλαδή, επειδή είπες τη λέξη δέος, γι' αυτό εστίασα. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά που θα πατούσα το γρασίδι του Κλεάνθης Βικελίδης. Είχε τόσο πολύ κόσμο, ενθουσιασμένος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, που θα έβλεπε την ομάδα, μια ομάδα η οποία ξεκινούσε με περγαμηνές για πρωτάθλημα, θυμάμαι εγώ τότε, μετέφραζα. Ίσως και αυτό να μην ήταν και καλό για τη συγκεκριμένη ομάδα, την αδίκησε. Αλλά ο κόσμος είχε πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Περίμενε πώς και πώς να δει την ομάδα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και όταν πήγα να βγω, έμεινα κόκαλο. Κατάλαβα. Αργεντινή, έχεις πάει καθόλου καμιά μπομπονέρα αυτά? Όχι. Δυστυχώς τότε που λέγανε ότι να. Με τον Κούπερ δεν πήγες καμιά φορά στην Αργεντινή. Δεν τράφηξε καμιά φορά. Όχι, δεν έχω πάει. Σου λέω ότι από 9 χρόνων που ήρθα Ελλάδα από Λατινική Αμερική δεν έχω ξαναταξιδέψει προς τα εκεί. Εντάξει. Εμείς περιμένουμε και μετά το Μουντιάλ, πάλι εδώ, να μας πεις συμπερίωση στα γήπεδα της Ρωσίας. Εγώ δεν φεύγω, να ξέρετε. Εσύ να το. Με τον Χρήστη θα σου βγάλει μια κομπούλα να κάνεις. Η ώρα του Αντώνη. Καλεσμένος θέλω να είμαι. Δεν μου λες, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ υπάρχει κάποιο κόλμα από την Αιγυπτιακή Ομοσπονδία, αν έχουμε καμιά τηλεφωνική επικοινωνία σε μέρες ρεπό, έτσι όχι μέρες αγώνα. Ας πούμε εμβόλυμα. Αν περάσετε τον όμιλο. Ναι, δηλαδή ένα βράδυ μεταξύ του αγώνα με την Ουρουγουάη και με την Ρωσία. Κανένα πρόβλημα. Ναι, τώρα. Εντάξει, ωραία. Τι κόλμα να υπάρχει. Θα έχουμε επικοινωνία. Άμα μου βγάλετε εισιτήριο, έρχομαι κιόλας. Καθόμαστε κανένα ωράκι εδώ πέρα, τα λέμε. Και με στέλνετε πίσω. Αλλά θα μιλάμε ενδιάμεσα στα μάτια της Αιγύπτου. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτό θα το πάρω σπίτι μου, να ξέρετε. Γιατί μου άρεσε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Κοιτάξτε να το χαρείτε εκεί πέρα στη Ρωσία. Πρώτα θέλω να αποτελεσμάτων. Να σου πω κάτι. Καλή επιτυχία. Έχω πει σε αρκετούς φίλους μου και ειδικά του χώρου που λένε καλή επιτυχία και ότι το ποδοσφαίρο και τα λοιπά. 10 χρόνια τώρα, ποτέ δεν βγήκα σε γήπεδο, ακόμα και σε φιλικό. Και να είπα εντάξει, θα το διασκεδάσουμε γιορτή. Δηλαδή, το άγχος είναι πάντα το καλά, ίδιο. Ναι, το στρες και αυτά. Ναι, το δημιουργικό, αλλά πραγματικά, ενώ και εγώ έλεγα στην αρχή: ναι. Πάμε γιορτή του ποδοσφαίρου, πώς θα το ζήσω. Τώρα σου λέω: Πάμε με μπαταρίες γεμάτες. Λέω ότι πάμε να δαγκώσουμε, ναι, πάμε να αγχωθούμε, να αλλά κλάψουμε, να γελάσουμε. Όπως και να έχει, θα συμμετέχεις και εσύ μαζί με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονό του πλανήτη. Επειδή έζησα πάρα πολύ. Ήταν λίγο περίεργο το Κόπα Αφρικα, γιατί ξέρεις, ακούς ένα Κόπα Αφρικα ναι, και ξέρεις, λίγο... που εδώ λένε ότι είναι μανατζερικό, τέτοια για να δουν, να κάνουν, ναι, να ράνουν. Ναι. Και ήταν μια διοργάνωση πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα να σε ακολουθούν ελικόπτερα από πάνω από το λεωφορείο της Αποστολής. Πάρα πολύ όμορφα καινούργια γήπεδα, αγωνιστική χώρη. Δηλαδή, ήταν μια διοργάνωση αλφα-αλφα επίπεδου. Και ενώ ήμασταν εκεί και παίζαμε τους αγώνες, έλεγα: Εάν είναι έτσι στο Κόπα Αφρικα, πώς θα είναι το Μουντιάλ. Τώρα να πρώτα Θεό, σε λίγες μέρες. Θα το ζήσεις. Θα σε στείλω στο WhatsApp να μου πεις τις πρώτες εμπειρίες σου. Ό,τι λοιπόν, θέλετε. Αυτός ήταν ο Αντώνης Αριόγλου, ο γυμνασίστης Εθνικής Αιγύπτου που αύριο αριβάρει για το Κάιρο. Υπάρχει το τραγούδι, Αχιλλέας από το Κάιρο, βεβαίως. Άρα στον τελικό του Champions League προφανώς Λίβερπουλ θα υποστηρίζει, έτσι. Πάντα, λογικό. Όχι, λόγω άλλα. Είναι δύσκολο να υποστηρίξω ο Λίβερπουλ γιατί είμαι από μικρό παιδί Μίλαν. Ουσιαστικά αυτοί που μας καταδιώκουν στα τρόπαια είναι. Αλλά αυτό το παιδί πραγματικά. Αξίζει. Νομίζω το αξίζει. Δηλαδή, ναι, του το έστειλα και μήνυμα σήμερα που τον έστειλα για το Ραμαδάν και αυτά και του λέω: Εύχομαι να σας ξαναδώ με τον τρόπο που λέω, γιατί η καρδούλα σου λέω, το λέει. Λοιπόν. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη. Να του ευχηθούμε και καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Πες τώρα, άμα ακούσουν κλάματα και τέτοια, είμαι εγώ που δεν αφήνω το μικρόφωνο. θα το δώσουμε να το πάρει σπίτι, Χρήστο. Αλήθεια, να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα.
Επομένως, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά και όταν θα είσαι στη Ρωσία θα. Και όταν γυρίσεις, εδώ θα είμαστε πάλι. Καφεδάκα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας, τον Παράσκο, στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεται σε υδραυλική φύσεω, ανταλλακτικά κτλ. Και λέβεται σε αερίου. Εκεί στον Παράσκο, στην Ολύμπο 90 θα βρείτε τα πάντα όλα. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα είσαι μόνος. Πάρ' το εγώ. Καληνύχτα. Δεν πιστεύω να πετάς το πρωί για Κάιρο. Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα. Αν δεν πετάξει, άμα κάτι με το αεροπλάνο, εγώ εδώ πέρα θα είμαι το βράδυ. Λοιπόν, αύριο εγώ θα κάνω με τον κύριο Σαββόπουλο το απόγευμα 5-7 και θα κάνεις μόνος, αλλά θα με βγάλεις το βράδυ. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί ο κύριος Αγόρας με τη Ζούγκλα. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.